Οι εκπλήξεις στο eroticradio.gr μόλις ξεκίνησαν. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα κοντά μας έχουμε δύο πρόσωπα γνωστά. Πρωταγωνιστές της Ειρήνας. Πρωταγωνιστές σε erotic και sex shows. Ο Τεό και η Ίνα. Ο Τεό, φανατικός της υγιεινής διατροφής και της γυμναστικής, αντικείμενο του πόθου πολλών γυναικών. Η Ίνα, επαγγελματίας χορεύτρια και αντικείμενο του πόθου και του αντρικού πληθυσμού από την εφηβεία μέχρι και σήμερα. Τεό και Ίνα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε στην εκπομπή Αποκάλυψέ μου, που σήμερα θα έχουμε διάφορες ερωτήσεις που θα πρέπει να μας αποκαλύψουν τα παιδιά. Για να δούμε τώρα τις ερωτήσεις, να απαντήσουμε ό,τι είναι. Σήμερα θα τα πείτε όλα. Ό,τι σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα να πούμε για το διαγωνισμό που ξεκινάει από σήμερα μέχρι και την άλλη Κυριακή. Την επόμενη Κυριακή λοιπόν θα γίνει μια κλήρωση. Για ένα ταξίδι για δύο άτομα. Στην Αράχοβα. Στην Αράχοβα. Στο Χάνι του Ζέμενου. Και πώς μπορούμε να συμμετέχουμε εκεί? Μπορείτε να στείλετε λοιπόν SMS το 54760 γράφοντας ER ή αλλιώς ε-ρο κενό και το όνομα τεπώνυμό σας. Και κατευθείαν μπαίνουμε στην κλήρωση. Και όποιος στείλει τα περισσότερα μηνύματα έχει το ταξιδάκι. Έχει περισσότερες συμμετοχές. Άρα και το ταξίδι. Δεν είναι απόλυτο. Θα γίνει κλήρωση. Σωστά. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψέ μου, σήμερα παρέα με την Ίνα και τον Τεό. Στα μικρόφωνα έχουμε τον Κωνσταντίνο Μπέστ και τη Lady Night Flame. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις, Κωνσταντίνε Μπέστ, με την πρώτη ερώτηση. Να ξεκινήσουμε χαλαρά με τις ερωτήσεις για να μπούμε πιο δυναμικά στο. Όπως θέλετε, χαλαρά τώρα, έντονα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, να πούμε πώς σας φαίνεται το eroticradio.gr σαν ιδέα. Βασικά σαν ιδέα είναι πολύ καλή ιδέα, επειδή εντάξει ο κόσμος τώρα έχει πολύ ταμπού, αλλά φοβάται τώρα, ξέρετε, να ανοίξει, να ανοιχτεί κάπως και να μιλήσει, να συζητήσει αυτό που γκουστάρει, αυτό που το αρέσει σε αυτό το τομέα βασικά. Γι' αυτό είναι κάτι πράγματα που μπορεί να τα μάθουν από εσάς εδώ μέσα. Θα βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τα ταμπού εδώ στην Ελλάδα. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό το επάγγελμα. Ξέρετε, ήθελα να κάνω κάτι πιο διαφορετικό, κάτι που μου αρέσει, κάτι που με τρελαίνει. Και πήγαμε μέσα εκεί, συζητήσαμε τον κύριο Σερνάκη αν μπορούμε να κάνουμε κανένα έργο, να παίξουμε σε καμία ταινία. Βασικά εντάξει, από τη στιγμή που μας είδαν είπανε οκ. Από εκεί και πέρα εντάξει, ξεκινήσαμε και εμείς να σιγά σιγά να μπαίνουμε στο επάγγελμα αυτό, να ξεκινάμε να κάνουμε έργα. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Είχατε ξαναγυρίσει ταινία από μόνοι σας? Μια φορά μόνο. Ναι, ήταν ωραίο. Όχι, πάντως ήταν πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Σαν ερασιτεχνικό, ναι. Σαν ερασιτεχνικό εννοείται, ναι. Οπότε είπαμε να το κάνουμε πιο επαγγελματικό. Αλλιώς είναι να παίρνεις λεφτά και άλλος είναι να το κάνεις για τον αυτό σου. Καλά, σίγουρα. Δηλαδή, όχι μόνο για ευχαρίστηση. Εννοείται, εντάξει, καμία σχέση. Έχει πέσει και λίγο χρήση τώρα, οπότε καταλαβαίνετε όλοι. Λοιπόν, πριν αποφασίσετε να ασχοληθείτε με ταινίες ερωτικού περιεχομένου, με τι ακριβώς ασχολιόσασταν? Οχώ, με πολλά πράγματα τώρα. Δηλαδή. Για πες μας, εδώ θα τα αποκαλύψουμε όλα. Για να σου πω τώρα. Είχα ξεκινήσει 14 χρονών σαν σερβιτόρο. Από εκεί και πέρα δούλευα σαν αλουμινάς. Ήμουνα βοητός μπουεατζής. Τι άλλο να σου πω. Πούλαγα εφημερίδες σε ένα περίπτερο. Από εκεί και πέρα. Μπράβο το αγόρι, δες. Αυτό είναι άντρας. Ξέρει όλες δουλειές. Τι να κάνουμε, πρέπει να βγάλουμε λεφτά κάπως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και η τελευταία δουλειά που έκανα ήταν σε ένα βενζινάδικο. Έπλυνα αμάξια. Και σου είχα ιδέα εκεί. Βασικά, όχι. Βασικά, η ιδέα δεν μου έχει έρθει από εκεί. Δηλαδή, να σας πω πώς είχε ξεκινήσει. Ήμουν σε ένα βενζινάδικο, έβαζα βενζίνη, έπλυνα αμάξια κάθε μέρα. Παρκαντόρος, τα πάντα εκεί, ξέρεις, φούσκωνα τα λάστιγα. Είχα φουσκώσει και τίποτα άλλο. Προς τα εκεί το πάμε. Δούλευα σε μια φάση παλιά στριπτιζέρ και έψαχνα πάλι σαν χορευτής να ξεκινήσω να δουλεύω. Είχα γνωρίσει ένα παιδί, ένας φίλος μου, Γιάννης λέγεται, Τέσπα. Το είχα γνωρίσει στο γυμναστήριο
Και το ρώτησα μήπως ξέρει κανένας ο οποίος μπορεί να με βοηθήσει να ξεκινήσω σαν χορευτής. Μου λέει, ξέρω ένα παιδί ο οποίος όμως δεν κάνει αυτό, κάνει live sex show. Αλλά πηγαίνει, επειδή το ξέρουν παντού σε όλα τα στρεπτιζάρικα, ίσως μπορεί να σε βοηθήσει. Λέω, εντάξει, διαγνώρισε με το παιδί αυτό. Και έτσι με γνώρισε με τον Κένζο, ο οποίος έκανε live sex show και κάνει ακόμα με τη σύντροφό του η Κέλλη. Και γνωριστήκαμε στο γυμναστήριο και μου λέει στην αρχή, πολύ πλάκα έπεσε εκεί. Μου λέει, παιδί μου, μου λέει, δεν υπάρχει λέει, σαν στριπτίζερ, μου λέει πώς το λένε, πλέον δουλειά. Μου λέει, πρέπει να σε βάλω σε live sex show, μπορείς να το κάνεις. Και εγώ, μάγκας, ναι, με, εγώ, πώς, δεν μπορώ. Εύκολο πράγμα. Πανεύκολο το λέω, κάνω 5-6 φορές, το λέω την μέρα, το λέω εγώ, ρε φίλε. Μου λέει στην αρχή, μου λέει ο κύριος, μου λέει, μην πετάγεσαι τόσο, μου λέει, δεν είναι τόσο εύκολο, λέει, μπροστά σε τόσο κόσμο να κάνεις τέτοια πράγματα. Του λέω, ρε, πήγαινε με εσύ στο κλαμπ και θα σου δείξω εγώ. Τες, πάμε εμείς εκεί, κάνουν πρώτα αυτοί οι σοου, τους βλέπω εγώ και παθαίνω λίγο τρακ. Μου λέει, εντάξει, έχω κανονίσει, έχω μιλήσει με το προϊστάμενο εκεί, τα κάνετε τώρα εσείς. Του λέω, εντάξει, ξεκινάμε. Πάμε στα καμαρίνια. Και τι γίνεται, έρχεται ο DJ μετά από 15 λεπτά και μου λέει η σειρά σας, του λέω χρειάζομαι 10 λεπτά. Έρχεται μετά από 10 λεπτά, έλα, κατεμένει σε 10 λεπτά. Του λέω, θέλω λίγο χρόνο, γιατί δεν, του λέω, το πουλάκι τσίω, δεν, έχω πρόβλημα. Μου λέει εντάξει, και έτσι τρεις ώρες ανακοινώνει συνέχεια στο στριπτιζάρικο DJ να πούμε ότι τα κάνει ο Τέο, τα κάνει live sex show με την Νίνα, τα κάνουνε και τελικά κανείς δεν κατέβηκε κάτω. Τίποτα, δεν ξεκίνησε το show. Τίποτα, τι να ξεκίνησε, είχα πάτε τόσο track που δεν ξεκινώταν με τίποτα. Πάρα πολύ αγχωμένοι. Μετά πάμε δεύτερη μέρα. Πάλι το ίδιο. Θα σου πω το βιάζεσαι πολύ, βιάζεσαι να μάθεις πολλά πράγματα, τα μάθεις όλα. Λοιπόν, είχα πάρει εγώ δραστικά μέτρα αυτή τη φορά. Μου λέει ο Κέζο, λέω να σου εξηγήσω. Εγώ δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Θα σου πω τώρα τα πάντα, του λέει, γιατί δεν είναι εύκολα. Του λέω, μη μου λες, έχω πάρει μέτρα. Και εγώ ο τύπος είχα πάρει στο φαρμακείο, είχα χαποτεί με ένα Viagra κατοστάρι. Ναι, σοβαρά, μην με κοιτάς έτσι. Είχα πάρει Viagra, μιλάμε. Δεν μπορούσα να πάρω αέρα, να αναπνεύσω, μιλάμε. Με κοιτάει ο Κέζο, έτσι καημένος εγώ. Ξέρεις κάτω, δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να κουνηθώ, δεν βλέπω τίποτα μεταξύ. Τα κόκκινα είχαν βγει έξω από την πίεση. Ανέβαινα, ήμουν ντούρος βασικά. Σίδερο, έτσι μιλάμε, πέτρα. Βασικό. Το εργαλείο. Λέω, μου λέει, είσαι εντάξει, λέω εγώ. Κοίτα να δεις πώς είμαι τώρα στο. Μου λέει, τώρα στο αμάξι είσαι έτσι, λέει, άρασε εδώ στην πίστα που αστάσαι. Λοιπόν, ανεβαίνουμε πάνω, όλα καλά, όλα καλά. Έτοιμος. Είχα πάει και το τραγούδι εκεί, έρχεται ο DJ και με το που μου λέει. Έχεις 5 λεπτά show, σε 5 λεπτά έχεις show, κατεβαίνεις. Όπως ήμουν ντούρος και ξέρεις ήμουν ο Ακή, να πούμε σηκωμένος. Τουφ, άμεσος μέσα σε δευτερόλεπτα, κάτω. Το Viagra δεν... Τι να βοηθήσει φιλαράκι, μιλάμε τώρα πολύ άγχος, πάρα πολύ άγχος. Έλα γυναίκα, λέω γρήγορα. Έλα βοήθησε, έλα βοήθησε. Ξεκινάει η Ινα εκείνη τη στιγμή, ξέρεις να βοηθάει, αλλά τι να βοηθήσει, άγχος πάλι. Πάμε τρίτη μέρα. Άρα και τη δεύτερη μέρα τίποτα. Πάλι τίποτα, χάλια. Πάμε τρίτη φορά τώρα, τρίτη μέρα. Μου λέει πάλι ο Κέσο. Έλα να σου πω, μην αγχώνεις, είναι όλα ψυχολογικά. Άσε, του λέω, έχω πάρει δραστικά μέτρα. Ναι, μου λέει, σαν χτες μου λέει, και πάλι δεν κατέβηκες κάτω. Του λέω, αυτή τη φορά όχι. Μου λέει, αυτή τη φορά τι βλακία τα κάνεις. Του λέω, έχω πάρει δύο. Μου λέει, αλήθεια, του λέω, ναι. Μαμά, λέει, τα πετάνε το παιδί εδώ. Λέει, θα τον χάσουμε. Τέλος πάντων, λέει, εντάξει, σε αφήνω να κάνεις ό,τι. Δεν είσαι και με το που είσαι μόνος. Είχα πάρει πάλι δύο, μιλάμε πόνος, πόναγα. Δηλαδή, τα μάτια ήταν πέος. Τι, μιλάμε, είχα τυφλώσει, έπρεπε να βγω στη πίστα με γυαλιά. Δηλαδή, με πείραζε πολύ το φως. Τέσπα, κατεβαίνω εγώ κάτω, ήμουν ok αυτή τη φορά. Αλλά με το που κατεβαίνω, ξέρεις, τη σκάλα μέχρι να πάω στη πίστα να ανέβω, είχε πέσει. Και πάω πάνω, πηγαίνουμε πάνω στη πίστα με την Νίνα και εγώ ήμουν, ξέρεις, με πεισμένο. Και ξέρεις εκεί να προσπατώ, ξέρεις είχα ιδρώσει πολύ, να προσπατώ να με κοιτάει όλο τον κόσμο εκεί. Βλέπω από εδώ με κοιτάει ο ένας, βλέπω από εκεί με κοιτάει ο άλλος, από εκεί ο τρίτος. Λέω, τώρα ρεζίλι. Ανεβαίνω πάνω στα καμαρίνια, στα υποδητήρια και λέω τώρα δεν βγαίνω με τίποτα από εδώ. Εντάξει, τουλάχιστον τις πρώτες δύο φορές δεν με είδε κανείς, τώρα με είδε, ξέρεις, στην πίστα χάλια όλοι.
Λέω δεν φεύγουμε τίποτα τώρα από εδώ. Μέχρι 6 το πρωί κατόμαστε στην Καμαρίνα. Ναι, μέχρι να φύγουν όλοι οι πελάτες. Τόσο μιλάμε για τόσο ντροπή, για τόσο ντροπή. Δηλαδή ντρεπόμαστε να κατέβω κάτω. Να με δουν οι πελάτες που ήταν εκεί. Οπότε πάει και η τρίτη φορά. Ναι, πάει και η τρίτη φορά και η τέταρτη μου εξηγήσανε ότι εντάξει, εκεί εντάξει, πλέον λέω εντάξει, δάσκαλε. Είναι κάποια που παίρνει. Ναι, λέω δάσκαλε μου, Κένζο, πε μου τώρα τι να κάνω, τι να ράνω. Κένζο έκανε δουλειά δηλαδή. Είναι εντάξει, είναι. Ο μάστερ. Είναι ακριβώ ο μάστερ. Είναι εντάξει, ο δάσκαλο, δεν υπάρχει άλλο σαν αυτό. Είναι, για μένα είναι ο πρώτο σε αυτό το επάγγελμα. Τέσπα μου λέει είναι όλα ψυχολογικά, μέχρι να το καταλάβω και εγώ. Μου λέει, πάρε μου λέει αυτό το ποτηράκι, μου λέει με το ρίσκι. Μου λέω εντάξει, μου λέει ολόκληρο. Του λέω εντάξει, πίνω ένα, πάρε άλλο ένα. Θα μετήσω, πάρε άλλο ένα. Θα μετήσω, πάρε άλλο ένα σου λέω. Το πίνω και αυτό, πάρε και το τρίτο. Το παίρνω και το τρίτο και πλέον μετρισμένος, δεν ξέρω που βρίσκομαι. Μιλάμε για ντύρνα έτσι. Πήγαινε μου λέει τώρα, πηγαίνω εγώ να πούμε. Πηγαίνω, δεν βρίσκω τίποτα εκεί, τρύπα μη πάει. Καταλαβαίνετε, δεν βρίσκω άλλα. Μισή ώρα που είναι, ναι. Αλλά ήμουνα τουλάχιστον, ήμουνα ντούρος αυτή τη φορά. Άρα, όλα το βασικό το κρατάμε. Ναι, έτσι ξεκίνησα εγώ βασικά. Είναι τι δουλειά κάνει, τώρα θα σας πει. Εγώ ήμουν σερβιτόρα και εγώ. Το ίδιο ταξίδι, δεν έχω δουλεύει που έτσι και τέτοια. Μετά έχω κάνει κάποια φωτογράφηση, όχι για την Μιράντα. Και μετά γνωριστήκαμε το Θεό. Και από εκεί έγινε τη μεγάλη. Η μεγάλη αρχή. Μπράβο, η μεγάλη αρχή, ακριβώς. Ακριβώς. Είχες και εσύ άγχος. Εγώ. Δεν βλέπεις ακόμα έχει. Αυτή τη στιγμή πάλι έχει, δεν βλέπεις. Ακόμα έχω άγχος. Ναι, άνθρωπος είμαι. Λογικό. Είμαι λίγο αγχωμένη, εννοείται, ναι, αλλά εντάξει, σιγά σιγά. Το ξεπερνάς. Μπράβο. Και γίνεσαι και καλύτερη. Μακάρι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε όμως πώς αντέδρασε το οικογενειακό και το φιλικό σας περιβάλλον με την απόφασή σας να γίνετε πορνοστάρ. Έτσι αντιμετωπίσατε προβλήματα. Για μένα σαν γυναίκα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Να το πω η πρώτη φορά που έπρεπε να το πω εννοείται. Ήταν σαν. Πώς σου ήρθε αυτό στο μυαλό, δηλαδή μπορείς να κάνεις τα πάντα, πώς σου ήρθε αυτό. Και εγώ είπα έτσι. Εγώ από κανένας δεν παίρνω λεφτά, δεν ζητάω λεφτά, δεν σκοτώνω, δεν κλαίω, απλώς δουλεύω. Εντάξει, είναι λίγο πιο περίεργη δουλειά, αλλά τι κάνω, γιατί μου αρέσει να τι κάνω. Ακόμα έχω λίγο πρόβλημα με την πατέρα μου, εννοείται. Άντρας είναι, είμαι το κοριτσάκι του, αλλά. Εντάξει, μιλάμε όλα κομπλέ. Μια χαρά. Εντάξει, βασικά η μάνα της την υποστηρίζει, αλλά από τη στιγμή που καταλαβαίνει ότι ξέρεις, δεν ζω από σένα, δηλαδή δεν σου ζητάω εγώ λεφτά, όπως υπάρχουν πολλούς ανθρώπους που κάτονται και μαμά είναι 30 χρονών και μαμά, ναι. Μπαμπά, δώσ' μου για να βγω έξω και εμείς δεν έχουμε ζητήσει, όταν αρχίζουν δηλαδή και μας πληρώνουν τα έξοδα και τα πάντα, τότε μπορεί ο καθένας να μας κρατήσει να μας λογαριασμό. Τι να κάνουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για τους δικούς τους ανθρώπους πάλι, σχετικά με τις ταινίες, αν τις έχουν δει. Όχι. 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 Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν έχουμε κριτικές. Και εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, δεν πιστεύω ότι π.χ. αν έχεις παίξει εσύ η μάνα σου, δεν ήθελε να σε βλέπει κανένα ο πατέρας. Ναι, λογικό είναι. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο η μητέρα και ο πατέρας, είναι και οι φίλοι. Α, με τη φίλη έχουμε πολύ θέμα τώρα. Εγώ έχω χάσει φίλες πολλές για αυτό το πράγμα. Έχω χάσει πάρα πολλές. Σε ζηλεύουνε. Όχι να με ζηλεύουνε, απλώς δεν με καταλαβαίνουνε. Δεν καταλαβαίνουνε αυτό που κάνω. Τους είπα, οκ, αν δεν θέλεις δεν μου παίρνεις, δεν μου ξαναπάρεις τηλέφωνο, δεν έχω πρόβλημα. Αν είσαι αληθινή φίλη, θα είσαι μαζί μου σε όλα. Ό,τι και να κάνω, θα είσαι μαζί μου. Θεωρείτε λοιπόν ότι στιγματίζεστε κοινωνικά με το επάγγελμα αυτό που έχετε επιλέξει, ότι οι άνθρωποι έχουν ταμπού και ότι σας βάζουν στη γωνία. Ναι, υπάρχει και από τη μία υπάρχει και αυτό, ναι, υπάρχει ακόμα. Ναι, και εγώ νομίζω. Δεν είναι όλοι με ανοιχτό μυαλό, όπως είμαστε εμείς. Γι' αυτό θα βοηθήσουμε εμείς να το. Μα αυτό είναι, δηλαδή. Το ερωτικό κρέτιο, γι' αυτό είναι εδώ. Πολύ μαζί. Ναι, μπράβο σας, μπράβο σας. Αυτό καλό, πολύ καλό είναι που κάνετε. Κοντά μας έχουμε τον Ντέο και την Νίνα.
που έχουν χαλαρώσει τώρα. Ναι, ναι. Επιτέλους. Και σιγά σιγά μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά. Να συνεχίσουμε. Lady. Κωνσταντίνε. Θέλω να ρωτήσουμε τα παιδιά αν ο κόσμος τους αναγνωρίζει. Πώς σας αντιμετωπίζει γενικά, στον δρόμο σας? Συμβαίνει πολλές φορές όταν δηλαδή περπατάμε, ξέρω εγώ, πηγαίνουμε για ψώνια και είμαστε, ξέρεις, λίγο πιο χαραρά, δεν έχουμε ντυθεί καλά, ξέρεις, σπιτικά. Σε μένα πιο πολύ, δεν έχω make-up και ξέρεις, δεν είμαι κυρία όπως είμαι το βράδυ, αλλά εντάξει. Το ίδιο είμαι. Δεν αλλάζω πολύ. Δεν αλλάζω πολύ. Συνέχεια συμβαίνει αυτό. Δηλαδή να βλέπεις, δηλαδή περπατάς και ο ένας να σπρώχνει τον άλλο. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Γίνα, κοίτα, κοίτα. Αυτό πολλές φορές. Έρχονται και σας μιλάνε, δηλαδή. Ντρέπονται. Βλέπουμε ότι θέλουν να έρθουν να μας μιλήσουν, αλλά ντρέπονται. Πολύ. Δηλαδή συμβαίνει συνέχεια. Ιδιαίτερα τώρα, την τελευταία φορά όταν είχαμε πάει, μας είχαν φωνάξει στα Χανιά. Είχαμε πάει σε ένα κλαπ εκεί. Εντάξει, δεν τα λέω τώρα ονόματα να μην κάνουμε και διαφήμιση τώρα, δεν ξέρετε. Και είχαμε βγει, πώς το λένε, στο λιμάνι, να πούμε. Και αρχίσανε όλες τις καφετέριες, δηλαδή ο ένας να σπρώχνει τον άλλο, να τραβάει τον τρίτον, ξέρεις, και να μιλάνε, να μας δείχνουν και τέτοια, ξέρεις. Και, εντάξει, από τη μία φάση αισθάνεσαι ωραία, αλλά από την άλλη τώρα θέλεις να έχεις και την προσωπική σου ζωή. Σίγουρα. Έτσι, να μην. Και προσπαθούμε να. Να μην σε γνωρίζουν, ναι. Ακριβώς, εντάξει. Και βάζουμε κάποια ρούχα, ξέρω εγώ, βάζουμε τα απλά, ξέρεις. Οπότε να μην. Να μην δίνετε στόχο. Ναι, μπράβο, να μην χτυπάμε πολύ στο μάτι, επειδή εντάξει, δεν είναι και ωραίο καμία φορά. Δηλαδή στην Ελλάδα του 2013 εξακολουθούν οι άνθρωποι να έχουν ταμπού. Ακριβώς. Όπως το λέμε. Θα προτείνατε σε κάποιον να ακολουθήσει το επάγγελμά σας? Εγώ σε όλους. Τι ιδιαίτερα στους άντρες, σε όλους. Παιδιά, κάντε ό,τι κάνετε, απολαμβάνετε και σας πληρώνουν κιόλας. Τι καλύτερο. Το βασικό. Εσύ. Δηλαδή... Θα πρότεινε στις γυναίκες να ακολουθήσει το ίδιο επάγγελμα με σένα? Ναι, γιατί όχι. Αφού σ' άρεσε, εντάξει, γιατί όχι. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, εννοείται. Το επάγγελμά σας επηρεάζει την προσωπική σας ζωή? Μέχρι αυτή τη στιγμή όχι. Ούτε σε μένα. Μέχρι αυτή τη στιγμή να σου πω την αλήθεια, όχι. Δεν. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να μας επηρεάσει. Αυτό είναι και δικό σας θέμα, βασικά, πώς το αντιμετωπίζετε. Ναι, αφήσετε να σας επηρεάζει ή όχι. Γιατί για τους άλλους μπορεί να έχει. Ακριβώς. Να είναι αλλιώς. Σε εμάς δεν είναι. Είναι εύκολο να δημιουργήσεις μια σχέση ή οικογένεια και να σε δεχτεί ο σύντροφος αυτό το επάγγελμα? Τώρα πολύ καλή ερώτηση. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάνεις αυτή τη δουλειά και το παιδί, ο σύντροφός σου, δηλαδή, δεν είναι σε αυτό το επάγγελμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει. Γιατί, πες το, δηλαδή, εσύ πώς θα έβλεπες μια γυναίκα, την γνωρίζεις, ξέρεις, μια ωραία γυναίκα, γυναικάρα, έτσι, και την βλέπεις και σε μια φάση στο οποίο, ξέρεις, εγώ κάνω ταινίες, ξέρω εγώ, και πηγαίνω με άλλους άντρες και το κάνω, θα το δεχτείς αυτό? Θα τη βοηθούσα να γυρίσει ταινίες τα ίδια. Αυτό είναι. Απλώς όλοι που κάνουν αυτή. Προσέχει γιατί δηλώνεις. Όπα. Στο σπίτι μου, αλλά δεν έχει παντόφλα πάνω. Με τις καινούργιες ταινίες. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, οι πιο πολλοί που, ξέρετε, παντρεύονται και κάνουν σχέσεις είναι όλοι στο κύκλο. Γιατί εμείς καταλαβαίνουμε, είμαστε πιο open mind και καταλαβαίνουμε δηλαδή τι γίνεται, τι συμβαίνει και για ποιο λόγο. Είναι αλλιώς να το πάρεις τον άνθρωπο έτσι αυτή τη δουλειά και να το καταλάβεις, να το πάρεις με αυτή τη δουλειά, από ότι δηλαδή να κάνει μια απλή δουλειά και σε μια φάση να σου πει, ξέρεις τι, εγώ θέλω να γυρίσω τώρα έργο. Όπως το είχε κάνει τώρα η Εμίλια. Η Εμίλια. Ναι, μπράβο. Η κοπέλα που το είχε κάνει και χώρισε με το παλικάρι της τώρα, ο ποδοσφαιριστής αυτός. Πώς είπε, λίγο δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, η πρώτη σας ταινία. Πώς νιώσατε την πρώτη φορά που γυρίσατε την ταινία? Για πες. Εγώ, όπως πάντα, ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη. Και ο Τέο, νομίζω. Εγώ ήμουν πάρα πολύ αγχωμένος, παιδιά. Ναι. Μέχρι σε μία φάση που σας έλεγα, δηλαδή είχα βγάλει και τους κάμερμαν έξω. Αυτό που συζητάγαμε, δηλαδή ήταν το. Πώς το λένε, το όργιο στο ΚΤΕΠ, ήταν το έργο. Και είχαμε πάει σε ένα λεωφορείο. Τώρα φανταστείτε μέσα 15 άτομα, 3 κάμερμαν, το παιδί που είναι με το μικρόφωνο, τα πάντα. Τέσπα, ξεκινάμε δηλαδή. Η πρώτη σκηνή έπρεπε δηλαδή να γίνει εκείνη την ώρα όταν οδηγούσε, ξέρεις, ο οδηγός στο λεωφορείο.
τι να κάνεις. Σας βλέπανε και οι οδηγοί στα πλαγιά. Άσχετα αυτό. Τι θα ακούσει δηλαδή. Άσχετα αυτό. Κόρνες, μόρνες από εδώ, από εκεί. Βλέπεις τρακαρίσματα από εδώ, από εκεί. Όχι, εντάξει, πλάκα σας κάνω. Όχι, απλώς ήταν πολύ δύσκολο επειδή καταρχήν στην αρχή κουνιότανε το λεωφορείο πάρα πολύ. Όταν λέμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και σε μια φάση ο Σιρνάκης λέει: εντάξει, να σταματήσουμε το λεωφορείο, επειδή εντάξει, βλέπω ότι δεν είστε άνετοι. Ξέρεις να κάνετε. Του λέω: εντάξει, έχεις δίκιο δηλαδή. Είχαμε συμφωνεί και εμείς και είχαμε σταματήσει στην άκρη. Ωραία, ξεκινάμε όλοι. Στην αρχή τους είχα πει εγώ ότι συνήθως τελειώνω γρήγορα. Το δηλώνω κιόλας, εντάξει, μην τρέπονται δηλαδή και οι άλλοι. Οι άντρες δηλαδή, επειδή εντάξει συμβαίνει αυτό, εγώ είμαι είμαι του λεπτού. Και αυτή είναι στο καλύτερο. Οκ, πλάκα κάνω, εντάξει, είμαι normal, αλλά τέσπα. Γιατί εντάξει, υπάρχει περίπτωση τώρα να τελειώσω γρήγορα. Μεταξύ μου λένε δεν πιστεύω, όλοι μου λένε δεν πιστεύω να τελειώσεις κατ' όλα, αλλά τέσπα. Ξεκινάμε όλα καλά, όλα καλά και σε μια φάση μένω μόνο εγώ να τελειώσω. Ο οποίο χωρίς αυτό το τελειώμα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο. Ταινία. Ακριβώς. Και τώρα τους βλέπω όλους να με κοιτάνε εμένα και εγώ εκεί δρομένος, αγχωμένος, να σκάβω που λέει ο λόγος, ξέρετε. Κάτω με, προχωράω και με πιάνουν λίγο τα νεύρα και λέω εντάξει βγείτε λίγο ρε παιδιά, τώρα δεν μπορώ, όλοι με κοιτάτε, εμένα περιμένετε τώρα, δεν γίνεται έτσι το πράγμα. Και λέει εντάξει, θα σας αφήσω μόνο το κάμερμαν. Ξεκινάω, προχωράω, εκείνη την ώρα που μου ψιλοέρχεται, το βλέπω τον άλλον. Να βάζεις την κάμερα, ξέρεις δίπλα. Επειδή μου το λέω, μπορείς να πας λίγο πιο άκρη. Ναι. Κάτι ο κάμερα, πάλι τραβάει. Προχωράω, μου έρχεται και το βλέπω πάλι. Αλλάζει να πούμε και μου έρχεται πάλι δίπλα μου. Σε μια φάση νευριάζομαι και το βγεις και εσύ έξω. Έρχεται ο Σιρνάκης και μου λέει: ρε παιδί μου, τι θα κάνουμε εδώ, λέει. Άμα δεν είναι ο κάμερα, λέει: για ποιο λόγο το κάνουμε, κάνουμε έργο ή το κάνεις για τον αυτό. Ναι, του λέω: τα φωνάξω άμα είναι, επειδή είναι, καταλαβαίνεις πρώτη μου φορά τώρα. Μου λέει: εντάξει. Βασικά ήταν έξω ο κάμερμαν και εκείνη τη στιγμή που μου ερχόταν το οργασμό άρχιζα να φωνάζω. Μπας και καταλάβουν ότι πρέπει να μπουν. Μπήκαν όλοι μέσα. Βασικά μόνο ο κάμερμαν αλλά εκείνη την ώρα νομίζω είχε πάει τουαλέτα. Όποιος μπορούσε, πιο γρήγορα να έρθει. Είχε πάει τουαλέτα και ήρθε ένας άλλος με την κάμερα τρέχοντας και τελικά το τράβηξε το τελείωμα. Οπότε ήταν επιτυχία. Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ είχα πάρα πολύ άγχος, να πω την αλήθεια, πάρα πολύ άγχος. Και εντάξει, δεν είναι εύκολη δουλειά. Όλοι νομίζουν ότι είναι, ξέρω εγώ, πολύ εύκολη δουλειά. Παίρνεις τα χαπάκια και είσαι ντούρος. Δεν είναι έτσι. Είναι όλα ψυχολογικά. Και εγώ σαν γυναίκα απλώς δεν μπορώ να πάρω χάπια, αλλά έχει άγχος. Ναι, στην αρχή έχει πολύ άγχος. Έτσι. Είναι δύσκολο. Όταν γυρίζετε μια ταινία, πώς την αντιμετωπίζετε, σαν δουλειά ή σαν σεξ? Και τα δύο. Και τα δύο, ναι. Στην αρχή ήταν σαν δουλειά. Τώρα. Απολαμβάνεται δηλαδή. Ακριβώς. Γιατί εντάξει, έχουμε συνηθίσει πλέον, έχουμε χαλαρώσει, έχουμε μάθει πώς είναι τα κόλπα και σε μία φάση δεν βλέπεις ούτε κάμερα δίπλα σου ούτε κανείς άλλος. Δηλαδή βλέπεις μόνο τον σύντροφο. Λες και εσύ σπίτι ακριβώς. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία από αυτές που έχετε παίξει. Λίγο δύσκολη ερώτηση. Για μένα τώρα προσωπικά είναι το 27ο Εραστεχνικό, η Παρτούζα της Σάνης, ναι. Και στην είναι η Τζούλια ξαναχτυπάει. Ναι, η Τζούλια. Κάστινγκ του γιατρού. Ναι, η Τζούλια ξαναχτυπάει και το κάστινγκ του γιατρού. Αποκάλυψέ μου λοιπόν και λέω να συνεχίσουμε την ανάκριση. Τι λέτε? Ό,τι θέλετε να ξέρετε, μας ρωτάτε, εμείς απαντάμε, για αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Λοιπόν. Να μαθαίνει και ο κόσμος τι γίνεται, δηλαδή σε αυτό το τομέα. Θέλω να μου πείτε για την ταινία «Η Επανάσταση του Λαού» πάνω στην ταινία του Υπουργού, πάνω στη γυναίκα του Υπουργού. Πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει να εκδικηθεί ο κάθε Έλληνας πολίτης για την οικονομική κρίση που μας έχουν φέρει οι πολιτικοί? Άμα θέλεις να μας πας φυλακή, εσύ μου θέλετε. Δεν θέλω να σας πάω φυλακή. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα της ταινίας. Και εκεί η ταινία θα γυρίσει. Την άλλη φορά, όταν μας σταματήσει η αστυνομία, να ξέρεις, πάμε μέσα αμέσως. Λοιπόν, όχι, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Και πιστεύω τα βλέπουν όλοι αυτά. Γίνονται πολλά πράγματα που δεν πρέπει να γίνουν και δηλαδή πάνω στο Σύνταγμα.
τι γίνεται. Πιστεύω σε μια φάση μπορεί να συμβεί και αυτό. Μέχρι εκεί θα φτάσει ο λαός. Δηλαδή είναι στα όρια του. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που έρχεται κρύο, ε. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή εντάξει, το έχουν παρακάνει λίγο. Δηλαδή τώρα με το ρεύμα, με τη βενζίνη, τα πάντα, με την εφορία, ανεβαίνουν τιμές παντού και τίποτα. Δηλαδή το μεροκάμα το πέφτει. Έχει γίνει δύσκολη η ζωή. Ναι, πάρα πολύ δύσκολη. Έχει γίνει πάρα πολύ. Το βλέπουμε και εμείς άσχετα που εντάξει, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι προς το παρόν, αλλά επειδή παλιά δουλεύαμε σε. Επειδή εντάξει, ας το πάρουμε περνιγόμενα. Συγγνώμη αγάπη μου, εντάξει, δουλειά. Δεν μιλάζει μόνο. Νομίζω ότι τη φυλακή δεν την γλιτώνεις τελικά. Όχι, εντάξει, έχει γίνει πολύ δύσκολη η ζωή. Κανείς δεν μπορεί να βγάλει πέρα πλέον. Τα μαγαζιά παλιά ήταν γεμάτα, όπως ήταν και τα μπουζούκια. Όπως βλέπετε, πηγαίνανε όλοι πηγαίνανε, πώς το λένε, καλύτερα. Διακοπές και καλύτερα, και τώρα σε μία φάση δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τους λογαριασμούς τους για να ζήσουν. Κάτι είπες πριν λίγο για τις φυλακές. Όπα. Το σκάνδαλο στις γυναικείες φυλακές. Πες μας την καλούγια. Ορίστε, για το σκάνδαλο ξαναπες. Νομίζω ότι επιμένει, φυλακή θα μπεις. Άμα είναι ηγόμενα. Τώρα άμα δεν είναι, λέει, για να πω, δεν είναι ηγόμενα. Τσέκαρες εσύ, ε. Στις φυλακές έχω παίξει εγώ. Έχω κάνει με την Κέλλη σκηνή. Ήταν εσύ στις φυλακές? Δεν ήταν ακριβώς φυλακές. Το έχουν φτιάξει σαν φυλακές, αλλά το έχουν φτιάξει πολύ ωραίο. Αλήθεια, δηλαδή σαν είσαι μέσα. Ήταν πολύ ωραίο. Και το έργο και ξέρεις τα πάντα. Τι άλλο μπορώ να σας πω? Για πες ότι ήρθε η αστυνομία εκείνη την ώρα. Α, ναι, αλήθεια, καλά, ευχαριστώ πολύ. Ήρθε η αστυνομία εκείνη την ώρα. Δηλαδή παίξανε πραγματικοί αστυνομικοί στο έργο? Όχι, απλώς έρχονται να δουν τι γίνεται, τι έγινε, γιατί είχε λίγο φασαρία από τις γυναίκες εννοείται. Ήταν σε ένα υπόγειο και το είχαν φτιάξει σαν φυλακή. Και επειδή ξέρετε στα έργα, να πούμε, από τις φωνές εκεί, το κράξιμο των γυναικείων μαμού, είχαν πάρει η αστυνομία από πιο πάνω τα όροφα που μένουν ανθρώπους και είχε έρθει ένα πυροβολικό. Και ήρθαν δύο αστυνόμους, μπήκανε μέσα, βασικά και βλέπουν τι γίνεται εδώ τώρα. Όλοι βλέπουν οι γυμνές γυναίκες το ένα το άλλο. Βγαίνει και ο Σιρινάκης, γίνεται εκείνη την ώρα με το πορτοφόλι. Ξέρεις, ήταν φορτωμένο με λεφτά και ερωτικό έργο. Μπορούμε να δούμε, περάστε μέσα. Εννοείται, είναι ο τύπος, είναι πολύ καβαλέ. Έχει πολύ πλάκα. Περάστε μέσα. Κάνει ένα πρόβλημα, ελάτε να δείτε τι γίνεται. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ντονιτές από εδώ, βλέπουν αστυνόμους εκεί, παιδιά αντιμένει σαν αστυνόμοι. Εντάξει. Όλα καλά. Και φύγανε λίγο, ξέρεις, ντροπαλοί. Μάλλον αυτοί που φωνάξαν την αστυνομία θέλανε να είναι παρόντες στο έργο. Γι' αυτό φωνάξαν την αστυνομία. Μπορεί. Και η πλάκα ήταν ότι μας είχαν σταματήσει ήδη οι αστυνόμοι που είχαν μπει εκεί μέσα. Μας είχαν σταματήσει μετά από 3 μήνες στον δρόμο. Είχαμε πάει εμείς σε ένα μαγαζί και πήγαμε στον δρόμο με την Νίνα και μας σταματάνε και για έλεγχο. Όπως πάντα, επειδή εντάξει, με σταματάνε έλεγχο και ανοίγουν το πορμπαγκάζ και μου λέει τι έχει εδώ. Και πάλι βλέπουν κάτι ντονετές εκεί, ξέρετε, τη δουλειά, κάτι τζελ προφυλακτικά, εσόρροχα και τέτοια. Αλήθεια σας λέω, με κοιτάνε. Αλήθεια. Και μου λέει τι δουλειά κάνετε, και τους λέω με live sex show σε κάποια μαγαζιά και η Σιρήνα. Και μου λέει κάτσε, δεν ήσασταν εκεί, λέει, σε αυτή την περιοχή που... Του λέω ναι, είχαμε έρθει. Α, του λέω εκείνη την ώρα, ναι, εμείς ήμασταν. Εντάξει, λέει τα χαρτιά σας μόνο να ξέρετε να γράψουν εκεί τα στοιχεία, να κάνουν έλεγχο, να κοιτάξουν, να κάνουν έλεγχο αν έχω δικαστήριο, ξέρω εγώ, έχουμε δικαστήρια και τέτοια πράγματα, αλλά τελικά εντάξει, μας αφήσανε όλα καλά παιδιά ήταν. Και εμείς καλά παιδιά μας. Ένα γύρισμα. Πόσο χρόνο μπορεί να διαρκέσει? Αυτό είναι τώρα από 15-20 λεπτά. Άντε, μέχρι 5-6 ώρες. Ας το πούμε 30 λεπτά έως 5-6 ώρες. Αλλά αυτό τώρα που είπαμε πριν λίγο, η επανάσταση του λόγου πάνω στη γυναίκα του Υπουργού, το είχαμε γυρίσει 3 μέρες. Ήμασταν εκεί επί 14 ώρες. Να φανταστείτε.
14 ώρες ναι. συνεχόμενης εργασίας. Όχι, βασικά είναι εντάξει, στήσιμο τις κάμερες, τα φώτα, τα πάντα. Δηλαδή τώρα η μία σκηνή μέχρι να πάει από τη μία σκηνή στην άλλη, μέχρι να τελειώσει το ένα το ζευγάρι εκεί που είναι η πρώτη ηθοποίη, μέχρι να μπουν η δεύτερη, η τρίτη. 14 ώρες ήταν, 3 μέρες επί 14 ώρες. Ήταν κουραστική. Ήτανε πολύ. Εβδομάδα. Πάρα πολύ και είχαμε κρυώσει πολύ επειδή ήμασταν εκεί στα νερά συνέχεια και είχαμε μείνει και από βενζίνη. Είχε μείνει ο Σιρινάκης, είχε μείνει με το jet ski με βενζίνη και το δείχνουνε και πώς το μείνει στα backstage, στα παρασκήνια, το δείχνουνε και όλες πώς το τραβάγαμε με τη βάρκα και κρατάγαμε και το πώς το μείνει το jet ski, το σκούτερ εκεί. Κάποια αστεία στιγμή που ήταν μέσα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Πολλές στιγμές. Συνέχεια υπάρχει πλάκα. Όταν κάνουμε ένα γυρίσμα, συνέχεια γελάμε. Δηλαδή, έχει συμβεί πρέπει και. Πρέπει να βγάλετε μια ταινία με τα backstage. Μα συνέχεια, σε όλα τα έργα έχουν τα backstage. Είναι μια συνολική, όλων των ταινιών. Μόνο τις αστείες στιγμές. Αυτό είναι καλό τώρα. Πρέπει να το συζητήσουμε. Ναι, το, καλή ιδέα. Καλή ιδέα. Συνήθως το σενάριο της οποιασδήποτε ταινίας και αν γυρίσετε, το σκέφτεστε εσείς? Όχι εμείς, αλλά καμιά φορά δίνουμε καμία ιδέες. Βασικά τα σκέφτεται ο Σιρινάκης, απλώς καθόμαστε όλοι και το συζητάμε. Δηλαδή, επειδή έρχεται ο κύριος Σιρινάκης, έρχεται επειδή και μας λέει σκέφτομαι να κάνουμε δηλαδή αυτό το σενάριο. Εσείς τι λέτε? Και εμείς λέμε εντάξει, καλό, πώς να το κάνουμε παιδιά, και αρχίζουμε και συζητάμε. Ο κάτι ένας δίνει την ιδέα του και από εκεί και πέρα το κάνουμε συνολικά. Βγαίνει συνολικά. Ακριβώς έτσι. Αλλά πάντα είναι τη τελευταία στιγμή, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, μέχρι τη τελευταία στιγμή δεν ξέρουμε τι γίνεται. Όπως δηλαδή, πάμε εκεί, τα κάνουμε έργο. Εντάξει, ωραία. Δεν τα κάνω, δεν ξέρω ακόμα. Πώς. Δεν ξέρω ακόμα, θα δούμε. Ωραία, πάμε δηλαδή. Έχω βρει αυτό. Πάμε εκεί. Τι θα κάνουμε ακόμα. Δεν ξέρω ακόμα, δώσ' μου 5 λεπτά και το σκεφτώ, θα σου πω. Έτσι. Άρα το σενάριο καταγράφεται και γράφεται τη στιγμή που παίζεται. Ακριβώς, τη τελευταία στιγμή, πάντα. Υπάρχει κάποιο σενάριο στην ταινία που έχετε αρνηθεί να το υλοποιήσετε? Μέχρι τώρα όχι. Δεν έχει συμβεί, αλλά μπορεί να συμβεί στο μέλλον αυτό. Στην καθημερινότητά σας, πώς σας αρέσει να περνάτε τη μέρα σας όταν δεν δουλεύετε? Εγώ. Εντάξει, όλοι περιμένουν, νομίζω, να ακούνε ότι ξυπνάω 5 ώρα, πάω κομμωτήριο, μετά πάω για ποτό. Δεν είμαι έτσι. Ξυπνάω πρωί-πρωί, μαγειρεύω, καθαρίζω. Αλήθεια είναι αυτό, ο Τέο είναι εδώ, θα το πει. Νοικοκύρα. Πάω γυμναστήριο κάθε μέρα. Το βράδυ πάλι μαγειρεύω για να μπορούμε να πάμε κάτι, γιατί τρώει συνέχεια όχι κάτι. Φτιάχνει τα λίγια της, το μαλλί της, συνέχεια. Γυναίκα είναι να μην φτιάξει για τα μαλλιά και τα νύχια. Τον εαυτό μου, αλλά όχι τόσο πολύ. Δεν κάνεις μόνο αυτό, είσαι μια γυναίκα που κάνει τα πάντα. Όχι, κάνει τα πάντα, εντάξει. Μ' αρέσει να προσέχω αυτός που έχω σπίτι, να μαγειρεύω, να καθαρίζω, να είναι ευχαριστημένος από μένα. Οπότε ετοιμάζουμε την καινούργια ταινία δηλαδή. Και να τη γυρίσουμε στην Αράχοβα. Είναι μια ανοιχτή πρόταση. Σύντομα. Ωραία. Να περάσουμε στις ερωτήσεις από το chat. Σας έχει τύχει ποτέ να σας προτείνουν να δουλέψετε με κάποιον που δεν θέλετε? Εμένα όχι. Σε μένα μου έχει τύχει, ναι, μου έχει τύχει, αλλά τι γίνεται, αυτό είναι το επάγγελμά μας και πρέπει να το κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή θέλω να το κάνω με αυτό, με αυτήν, ή θέλω να το κάνω με αυτόν, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ό,τι σου πούνε κάνεις, γι' αυτό είσαι εκεί για να το κάνεις. Αυτή είναι η δουλειά σου. Αυτή είναι η δουλειά σου και πρέπει να την κάνεις. Δεν υπάρχει. Έχει συμβεί βέβαια, δηλαδή έχει συμβεί να μου πούνε να το κάνω με κοπέλα, οποία δεν θέλω, αλλά θέλω το κάνω. Άλλος... Δεν σε πειράζει ψυχολογικά? Όχι. Το αντιμετωπίζεις καθαρά σαν επάγγελμα? Ναι, εννοείται. Να συνεχίσουμε στην επόμενη ερώτηση. Ακούγεται γενικότερα ότι υπάρχουν κοπέλες που προετοιμάζουν τους άντρες για να
αποδίδουν σεξουαλικά στο ένα έργο και να τους κρατάνε σε φόρμα. Εδώ στην Ελλάδα, αλήθεια, όχι, δεν υπάρχει. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στο εξωτερικό. Εξωτερικό υπάρχει. Εκεί μπορεί να. Εκεί υπάρχει. Όχι, μπορεί υπάρχει από ό,τι ξέρω, επειδή εντάξει έχουμε δει και με άλλοι φίλοι μας που ασχολούνται με αυτή τη δουλειά, υπάρχει. Και έχει περισσότερες θέσεις εργασίας. Εδώ δεν υπάρχει. Εδώ σε κρατάει ή είσαι όρθιος ή δεν είσαι. Όπως λέμε. Από μόνος σου. Ναι, ναι, ακριβώς. Και επίσης, σας έχει τι συμβεί ποτέ να σας προτείνουν πέρα από τις ταινίες και από τα sex show και τα erotic show να συνοδεύσετε πρόσωπα εκτός δουλειάς, ερωτική συνοδεία, ζυγολό και τα σχετικά. Σαν βίζιτα και ζυγολό και... Μπράβο, ναι, 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 ναι. Εδώ θα σας απαντήσει ή να θα σας απαντήσω και εγώ. Λοιπόν, σε μένα μου έχει συμβεί, μου έχουν πει πολλές φορές ότι να πάω, δηλαδή πόσα λεφτά ζητάω για να πάω για να κάνω σεξ με καμία γυναίκα ηλικιωμένη, όπως ξέρετε, ή οτιδήποτε γυναίκα. Συνόδος κυριών. Ναι, ακριβώς. Με έχουν ζητήσει πόσο είναι, τι είναι η τιμή μου. Mm-hmm. Πόσο είναι δηλαδή το ποσό, το οποίο πρέπει να πάω για να κάνω ευχαριστημένη γυναίκα. Όπως έχουν και ρωτήσει συνέχεια. Σε μένα συνέχεια. Στο Facebook αυτό είναι το πιο... Η πιο συχνή ερώτηση. Με ρωτάνε συνέχεια. Όχι, παιδιά, δεν κάνω βίζιτες. Το λέω από τώρα, θα το πω ακόμα, δεν ξέρω πόσες φορές. Αν δεν με ακούνε τώρα, δεν κάνω βίζιτες. Δεν πουλάω το ψυχή μου. Για μένα αυτό είναι. Που οι κοπέλες που κάνουν οι βίζιτες. Εντάξει, δεν είναι κάτι που... ταμπού και τέτοια, αλλά εμένα σαν γυναίκα, σαν άνθρωπος, δεν μου αρέσει αυτό. Δηλαδή το κάνουμε μόνο στα έργα εμείς, το κάνουμε ναι. Επαγγελματικά, το κάνουμε ό,τι είναι στα έργα μόνο. Πιστεύετε ότι η δουλειά σας σας κάνει καλύτερους στο σεξ? Ω, ναι. Ω, ναι, δηλαδή. Αυτό σίγουρα. Στην αρχή, πριν πολλά χρόνια... Πλάκα κάνω. Κάναμε τώρα, θα σας πω στην αλήθεια. Και εγώ θα τα μάθω όλα σήμερα. Δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα κάναμε σεξ. Τόσο. Τρεις φορές την εβδομάδα. Τώρα κάνουμε 4-5 φορές την ημέρα. Οπότε, ναι, μας βοηθάει πάρα πολύ. Να παροτρύνουμε σε όλους να ξεκινήσουμε ταινίες. Για να κάνουν περισσότερο σεξ. Όπως λέω, Τέο, όσο πιο πολύ το κάνεις, τόσο πιο πολύ το θέλεις να το κάνεις. Ναι. Ακόμα και ακόμα. Ακριβώς έτσι είναι. Επειδή εντάξει, παλιά με τη δουλειά που. Με τις καθημερινές δουλειές που κάναμε και εμείς, δεν κάναμε αυτή τη δουλειά. Ξέρω εγώ, ήταν μία γυρνά στο σπίτι, είσαι κουρασμένος από τη δουλειά. Την άλλη, έχεις ψυχολογικά προβλήματα. Απ' την άλλη, δεν σου φτάνουν τα λεφτά και σκεφτόσαι πώς να την βγάλεις πέρα. Και εντάξει. Είμασταν normal, δηλαδή και αυτό τρεις φορές την εβδομάδα εγώ πιστεύω ότι είναι normal. Δηλαδή είναι το όριο, δηλαδή δεν είναι κάτι, ξέρω εγώ. Όλοι το κάνουν, πιστεύω, 3-4 φορές την εβδομάδα το πολύ, όλα τα ζευγάρια και στην αυτό οικογένεια. Αυτό δεν είναι καλό, παιδιά, μην το κάνετε. Παραπάνω. Πιο πολύ. Να το κάνουμε πιο πολύ. Πιο πολύ. Θα βοηθήσουμε όλοι μαζί γι' αυτό. Σας βοηθάει σε όλα τα πράγματα, πίστεψε με. Να συνεχίσουμε με μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι έχετε κάνει τα πάντα πάνω στο σεξ? Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν έχετε δοκιμάσει που θα θέλατε? Ναι, εγώ δεν έχω δοκιμάσει να το κάνω εγώ με τον άντρα. Με κανένα άντρα. Θα θέλες όμως? Μέχρι τώρα όχι, αλλά πού να ξέρω, κάποια στιγμή μπορεί να μου γυρίσει το μυαλό. Α, και με τρανσέξουαλ δεν έχω κάνει ακόμα. Νομίζω όχι. Ναι, εσύ μπορεί να τα έχεις. Ναι, εσύ τα έχεις κάνει. Ναι, έχεις κάνει με γυναίκες, έχεις κάνει με άντρες. Με γυναίκες έχω κάνει τα πάντα. Ναι, εγώ το μόνο που δεν έχω κάνει είναι με transsexual ή με άντρα. Αλλά από ό,τι βλέπω είναι, δεν είναι μόνο εδώ, σε όλο τον κόσμο. Μην σας πω ότι 80% από τους άντρες είναι, από ό,τι βλέπω, είναι ή bisexual ή gay. Αλλά πιο πολύ είναι bisexual. Και εγώ το έχω προσέξει. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Απλώς, δεν είναι κάτι κακό. Όχι, ακριβώς, δεν είναι κάτι κακό. Απλώς ο κόσμος φοβάται να ανοίξει, να ανοιχτεί και να μιλήσει για αυτό το πράγμα. Βλέπω ότι κρύβονται, αλλά όταν καταλάβουν ότι, ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι
το bisexual, το να είσαι bisexual, το να είσαι gay είναι ένα normal πράγμα, ιδιαίτερα τώρα την τελευταία, επειδή ξέρετε παλιά τους κυνήγανε αυτό το πράγμα, δηλαδή να είσαι ομόφυλος, πώς λέγεται. Ομοφυλόφυλος. Ναι, για να είσαι τέτοιος ήταν και καλά κάτι, λες και έχει σκοτώσει κάποιος, ναι, και σε πηγαίνουν φυλακή και σε απομακρύνανε όλοι, ενώ τώρα αρχίζουν και καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτό είναι ένα normal πράγμα. Απλώς εντάξει, με στιγμή δεν μου έχει τύχει να το ζητήσω από μόνος μου, αλλά πού να ξέρει, κάποια στιγμή μπορεί να μου περάσει από το μυαλό. Επόμενη ταινία. Να σας δούμε, να σας δούμε. Έχετε πει ποτέ αυτό δεν θέλω να το κάνω σε κάποια ταινία, έτσι? Ναι. Εγώ όχι, δεν μου έρχεται τώρα τίποτα. Ναι. Για πες. Ναι. Βασικά έπρεπε, όχι, και εσύ το έχεις πει το όχι, όχι εγώ βασικά. Α, ναι. Ναι, έπρεπε να σε ευαλήσω πολύ δυνατά εσένα. Ω, ναι. Καλά που μου το είπες, ναι, αυτό δεν μ' αρέσει. Αυτό δεν μ' αρέσει. Χτυπήματα, τα χτυπήματα και τέτοια δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δεν μ' αρέσει. Εντάξει. Εμένα μ' αρέσει πολύ το αισθησιακό. Το ερωτικό και ξέρεις. Αλλά αυτά να με χτυπάνε, να με τραβάνε και δεν ξέρω τι να με κάνουν. Όχι, δεν μ' αρέσει. Εντάξει, είναι ανάλογα. Είναι κάποιες γυναίκες οι οποίες τους αρέσει τώρα. Ναι, είναι το ανάλογα ξέρω, τον άνθρωπο. Δεν λέω τίποτα, απλώς εμένα δεν μου αρέσει σαν άνθρωπος, σε μένα. Θέλω να μου πείτε την αγαπημένη σας τάση. Ωχ. Να μπούμε λίγο πιο βαθιά. Στα τέσσερα. Δεν λέω άλλα. Ντόκιστα. Εμένα μου αρέσουν τρεις-τέσσερις τάσεις. Η μία είναι... Τις ποικιλίες. Ναι. Η μία είναι όταν ξαπλώσει η γυναίκα στα μπρούμικα. Εκεί, α, ναι, αυτό είναι. Εκεί έχω τελειώσει μέσα σε. Τα έργα όλα αυτά τα ξέρουν. Μέσα σε δευτερόλεπτα. Δηλαδή εκεί που ξέρει, αρχίζω και βλέπω ότι η μάμου δυσκολεύουμε στο τελείωμα. Λέω στα βρούμεκα αμέσως και είμαι έτοιμος. Ωραία, αυτή είναι μία στάση. Η άλλη είναι doggy style που είπαμε στα τέσσερα. Πιστεύω σε όλους τους άντρες αυτή η στάση τους αρέσει. Και σε γυναίκες νομίζω. Για τις γυναίκες δεν μπορώ να πω. Εγώ εντάξει, είναι διάφορα. Τώρα που με ρωτάς συνέχεια εσύ. Νομίζω θα συμφωνήσω μαζί σου. Α, ναι. Αυτό είναι. Παλικάρι μου, εσύ δεν απαντάς τίποτα. Εσένα τι αρέσει. Ποια στάση. Γιατί κοιτάς ψηλά. Να σου πω, μην κοιτάς ψηλά. Νομίζω ότι πρέπει να απαντήσεις κι εσύ. Όλες οι στάσεις ωραίες είναι. Αυτό σίγουρα, αλλά δεν το βρήκα τώρα. Κοκκίνησε. Στα τέσσερα μια χαρά είναι. Ναι, είναι, δηλαδή όλες τάσεις, ναι, έχεις δίκιο, όλες τάσεις είναι καλές. Το θέμα είναι... Ανάλογα τον ανθρώπο. Έτσι. Ακριβώς, συμφωνούμε σε αυτό. Και θέλω να μας πείτε και ποια είναι η πιο ερωτογενή σας ζώνη. Α, ποια είναι. Σε μένα είναι τα αυτιά, το λαιμό και τι άλλο. Τώρα δεν ξέρω και πώς να το πω τώρα. Είναι και λίγο δύσκολο, επειδή δεν ξέρω μέχρι τι όριο μπορούμε να φτάσουμε. Μπορεί να μας το περιγράψεις. Περιέγραψε το. Εμένα είναι τα βίζια. Στο στήθος. Και τα αυτιά. Στήθος και αυτιά. Στήθος και αυτιά, ναι. Ωραία, αυτά. Ας μην προχωρήσουμε και τα πάμε πολύ. Αυτό που θέλεις να πεις είναι σίγουρο ότι όλες οι άντρες το αρέσουν. Οπότε δεν είναι. Α, το έχουμε καταλάβει, φαντάζομαι. Δεν μιλάμε. Πέντε δάχτυλο κάτω από το αφαλό. Ωραία. Λοιπόν, οι ερωτήσεις του chat συνεχίζονται και θα τις δούμε σε λιγάκι. Κάποια ιδάλματα. Έχετε ιδάλματα εδώ, μας ρωτάνε στο chat. Σαν τι δηλαδή. Ποια είναι τα ιδάλματά σας? Ηθοποιοί ερωτικού περιεχομένου. Α, λοιπόν, εμένα δηλαδή να σου δώσω να καταλάβεις, μου αρέσει πάρα πολύ σαν γυναίκα ηθοποιό ή σαν άντρα. Ό,τι θέλεις μας λες. Σαν γυναίκα μου αρέσει η Αντζέλικα Μπλακ, μου αρέσει πάρα πολύ. Η Ρωμανού μου άρεσε πριν. Ναι, η Νικολέτα Ρωμανού. Μου άρεσε η Ρωμανού, η Νικολέτα Ρωμανού μου άρεσε πολύ. Η Αντζέλικα Μπλακ και είναι η Τάνερ Μάιερ. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν γυναίκα, σαν ηθοποιό. Είναι πολύ. Έχεις δουλέψει με όλους αυτούς? Δεν έχω δουλέψει δυστυχώς με καμία από αυτούς. Δυστυχώς. Φαντάζεται μόνο αυτό. Ναι, μόνο στα όνειρά μου. Στα όνειρά του είναι. Μακάρι μόνο να γίνει πραγματικότητα αυτό. Μακάρι. Αυτές προς το πω. Από άντρες, εντάξει, δεν μπορώ να πω γιατί δεν. Είναι εσύ. Οι άντρες. Άντρες, γυναίκες, ό,τι θες. Άντρες, γυναίκες, είπαμε. Γυναίκες Ρουμανού, σίγουρα. Νικολέτα Ρουμανού. Είναι πολύ καλή γυναίκα. Ωραία, όμορφη. Άντρες. Αλήθεια σας λέω, σαν άντρες. Τώρα
μακρύτε τίποτα. Πες Θεό. Ο Θεό με βλέπει κάπως. Στραβά με βλέπει κάπως. Κάνε καμία διαφήμιση. Πες Θεό. Αναγκαστικά. Δεν μπορεί να μην είσαι διαφορετικό. Λέω Θεό. Οκ. Μια ερώτηση που κάνει ο Πέτρος. Τα μεγέθη των αντρικών μορίων που φαίνονται είναι πραγματικά, είναι μοντάζ. Α, λοιπόν, είναι ανάλογα, υπάρχουν τρεις κάμερες, οποίες από ό,τι κατάλαβα εγώ, από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή αυτό που έχω παρακολουθήσει στα έργα όταν τα βλέπω, είναι τρεις είδους κάμερες. Η μία το κάνει μικρότερο, η άλλη το δείχνει το κανονικό μέγεθος και η τρίτη το κάνει λίγο μεγαλύτερο το μέγεθος. Άρα σε φέρει η τρίτη. Ανάλογα της, όχι, αλήθεια, ανάλογα. Δηλαδή, καμία φορά είναι καλύτερα να στο κάνει μικρότερο, ανάλογα πώς θα φανείς. Δηλαδή, καμία φορά είναι καλύτερα να στο κάνει μικρότερο, να στο δείξει πιο μεγαλύτερο ή να στο δείξει normal. Ανάλογα τώρα, τη σκηνή. Ακριβώς. Μάλιστα. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν με το chat, εγώ θέλω να σας ρωτήσω όταν κάνετε σεξ, αν σας αρέσει να ακούτε μουσική. Εμένα μου αρέσει. Ωραία, εγώ θα απαντήσω. Εμένα όχι. Αλήθεια σου λέω, αγάπη μου, συγγνώμη, αλλά όχι, δεν μου αρέσει. Θα τα αποκαλύψουμε όλα εδώ. Δεν μου αρέσει. Και εγώ μου ξέρω να βάλω μουσική. Θα τσακωθούμε κιόλας. Όχι. Τι, βάζεις ακουστικά. Ναι, μουσική βάζω όταν είμαι με τη γόμενα μόνο, εντάξει. Ω, ναι. Με την Νίνα, όχι. Το κατάλαβα. Όχι, εμένα μου αρέσει βασικά, μου αρέσει Barry White, μου αρέσει Sade, μου αρέσει Kenny G. Ερωτικό πάλι. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει αυτά καθόλου. Αν δεν το έχουν ακούσει κανείς, δεν το έχει ακούσει. Αυτά μου αρέσουν τα ερωτικά. Τα Boys to Men μου αρέσουν πάρα πολύ. Σαν τέτοιο είδος μουσική μου αρέσει. Στα show βάζεις μουσική, ναι, αυτά που θες εσύ, ναι, ή σου βάζουν... Όχι, εμείς επιλέγουμε τη μουσική επειδή στα live stage show βασικά υπάρχουν τρία κομμάτια. Ξεκινάει σαν θεατρικό κομμάτι, ο οποίο βγαίνουμε με ρούχα, με τα πάντα και έχουμε θεατρικό κομμάτι σαν θέατρο. Μετά πλέον, πώς να το πω, στο σεξ, ας το πούμε τώρα, δεν ξέρω. Είναι λίγο. Στο σεξ από εκεί και πέρα, εντάξει, επιλέγουν τα DJ επειδή αυτοί ξέρουν εκείνη τη στιγμή πιο πολύ τραβάει. Και έχει και το τελείωμα, ο οποίο εντάξει, εκείνη τη στιγμή σταματάνε καμία φορά εντελείως τη μουσική για να ακουστεί το ήχο. Το μπαμπαμπούμπα. το ήχο και καλά από το όλο το σενάριο. Στην προσωπική σας ζωή. Σας αρέσει να κάνετε όλα όσα βλέπουμε να κάνετε στις ταινίες, φτιάχνετε δηλαδή το δικό σας σενάριο? Εμείς κάνουμε συνέχεια καινούρια πράγματα, δηλαδή θέλουμε να δοκιμάσουμε όλα, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, θέλουμε να δοκιμάσουμε. Έτσι θέλω. Έτσι είναι, απλώς καμία φορά αυτά που τα κάνουμε στα έργα δεν τα κάνουμε στη προσωπική μας ζωή. Δηλαδή, επειδή εμένα η βία δεν μου αρέσει. Στη γυναίκα. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ, είμαι πατωσιακός, πώς το λένε. Είσαι πιο τρυφερός. Ναι, μπράβο, μου αρέσει, δηλαδή είμαι ερωτικός άνθρωπος, ερωτικός άντρας είμαι εγώ. Αλλά τώρα είναι ανάλογα τη γυναίκα, όταν σου λένε να πούμε κάνει αυτό, πρέπει να το κάνεις. Ή πρέπει να δείξεις άγριος, πρέπει να δείξεις το ένα. Επειδή εντάξει, ο Κέζος θα σας πει και πιο μετά, εντάξει, δεν θα πω τι του αρέσει, θα σας ανακαλύψει αυτό. Θα τον έχουμε έτσι κι αλλιώς στην πορεία κοντά μας. Αλλά όχι, εντάξει, αυτά που τα κάνω στα έργα δεν τα κάνουμε στο σπίτι. Καμία φορά είμαστε πολύ διαφορετικοί. Mm-hmm. Ποια συμβουλή, Ίνα, πρόσεξε με. Ποια συμβουλή θα δώσεις στις γυναίκες για να ξετρελάνουν τον σύντροφό τους? Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, θα στο εξηγήσω πιο. Τι πρέπει να κάνει η γυναίκα ώστε να τελειώσει πιο γρήγορα ο άντρας? Και να το αρέσει πιο πολύ. Όχι πιο γρήγορα απαραίτητα. Ωραία, εντάξει. Εγώ τι έχω προσέξει, εντάξει, να πιάνεις και να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, αυτό είναι σίγουρο. Εγώ τι έχω προσέξει στο Θεό και σε σένα. Αν το βλέπεις στα μάτια. Θεό, σήμερα θα τα μάθεις. Αυτό είναι πάρα πολύ ερωτικό για τους άντρες. Αυτό τον καρφώνεις μες στο βλέμμα. Μπράβο, ακριβώς, αγάπη μου εσύ. Πολύ καλά το είπες. Πολύ καλά. Κοιτάς τα παιδιά τώρα, κοιτάς τώρα, πρόσεξε. Πολύ καλά το είπα. Να το βλέπεις στα μάτια. Αυτό είναι. Να έχει επαφή ματιών, πώς το λένε. Και εσύ για πες μας για τις γυναίκες.
Δεν μπορώ να απαντήσω, εγώ δεν ξέρω. Θα σας πω, εγώ είμαι machine, είμαι ρόμποτ. Πατάς το κουμπί και ξεκινάω και τελείωσα. Όχι, πάτος, πολύ πάτος, παιδιά. Πολύ πάτος. Όταν κάνεις κάτι, δεν πρέπει να το κάνεις επειδή το κάνεις σαν αγκαρία. Δηλαδή, αν δεν έχεις όρεξη, μην το κάνεις καλύτερα καθόλου. Καλά, νομίζω ότι αυτό ισχύει παντού, έτσι. Ότι μόνο όταν θέλεις να ασχοληθείς με κάτι, πρέπει να ασχολείσαι και να το κάνεις. Γιατί τώρα συνήθως το κάνουν, από ό,τι ξέρω και έχω ακούσει από φιλαράκια και άλλα παιδιά, πηγαίνουν σπίτι, ξέρω εγώ, βλέπει ότι η γυναίκα το έχει όρεξη, ξέρω εγώ, πάει η γυναίκα και βλέπει ότι ο άντρας έχει όρεξη και το κάνει αναγκαστικά. Πρέπει να το κάνει, ναι. Δηλαδή πρέπει να... Μην το κάνετε, καλύτερα να μην το κάνετε. Καλύτερα, ναι. Καλύτερα άστο, άμα δεν το θες. Ναι, ακριβώς. Γενικότερα, είστε μονογαμικοί ή σας αρέσουν παιχνίδια με περισσότερα άτομα? Εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες. Αυτό το ξέρω. Αυτό το ξέρω. Είμαι bisexual, μου αρέσουν οι γυναίκες. Δεν είναι δηλαδή μόνο για την ταινία? Όχι μόνο, όχι, καμία σχέση με ταινία. Εγώ πριν... Είναι συνδυασμός. Πριν της ταινίας, ναι. Μου αρέσουν οι γυναίκες. Και αν τέο είναι μέσα, καλά. Αν δεν είναι, δεν με νοιάζει. Μπορείς να πάει να πιεις καφέ. Μπράβο, ακριβώς. Μπορεί να πάει να πιει καφέ. Την έχω αφήσει μία φορά, την είχα αφήσει με μία κομπέλα. Και γύρισες και πώς ήταν? Εγώ έπαιζα στο PlayStation. Όχι τίποτα άλλο, απλώς εντάξει, έβλεπω ότι περνάνε καλά και δεν ήθελα εκείνη την ώρα μου να κοιτάξω. Δεν είναι τι απασχολήσει. Ναι, εντάξει, τώρα να μην χαλαστεί καμία, ξέρω εγώ τώρα. Λέω εντάξει, αλλά μ' άρεσε και εμένα όταν με δύο γυναίκε. Και εγώ εκεί μέσα. Σου άρεσε? Φυσικά. Καταλαβαίνεις τώρα. Τι παιχνίδι παίζεις στο PlayStation? Α, μάλιστα. Βγαίνεις εκτός θέματος. Ήταν το God of War, νομίζω. Μόλις είχε βγει, είχα πολύ κόλλημα. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, τι διαφοροποιεί ένα καλό πορνοστάρ από ένα μέτριο? Πώς καταλαβαίνουμε τη διαφορά? Ένα καλό πορνοστάρ με ένα μέτριο. Δηλαδή, ο καλός ο πορνοστάρ. Αν του σηκώνει κατά. Κόβουμε τα φώτα. Λοιπόν, ο καλός ο πορνοστάρ δηλαδή είναι να σας δώσω να καταλάβετε, δεν έχει ποτέ πρόβλημα, δεν έχει όπως τους άλλους, ξέρω εγώ αυτή μου αρέσει, αυτή δεν μου αρέσει, έχω πρόβλημα αυτή, δεν έχω πρόβλημα αυτή, πάντα είναι ντούρος όπως λέμε και πάντα είναι σηκωμένος. Πάντα. Και όταν λέμε πάντα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις οποίες είναι πολύ δύσκολες τους άντρες, π.χ. για μένα όταν τύχει καμία φορά εκείνη τη στιγμή να έρθει το περίοδο της γυναίκας, εγώ έχω πρόβλημα. Ναι, λέω αλήθεια. Με τι αίμα δεν μπορεί. Αλλά της γυναίκα. Είναι οι υπόλοιπες που έχεις στο σπίτι. Όχι, εκείνη τη στιγμή εντάξει, είναι λίγο δύσκολο για μένα βέβαια, αλλά εντάξει, έχει τύχει. Εντάξει, καμία φορά το καταφέρνω με τα αίματα, καμία φορά δεν το μπορώ καθόλου. Όταν κάνετε ένα live sex show, πώς νιώθετε, ο κόσμος σας επηρεάζει? Απάντησε εσύ εδώ. Εμένα πολλές φορές με βλέπουν κάπως ή στραβά ή ερωτικά ή... Αλλά εντάξει, δεν μου αρέσει. Μ' αρέσει να με βλέπουν πάντως. Αυτό το ξέρω, γι' αυτό σε κάνω. Νομίζω ότι αν δεν σ' άρεσε δεν θα το έκανες. Ναι, εννοείται. Δηλαδή, εμείς πάμε για να το διασκεδάσουμε αυτό το πράγμα. Πολλές φορές πάμε στα κλαμπ, π.χ. και βλέπουμε ότι δεν έχει κόσμο. Εντάξει, μας λένε τα αφεντικά, ξέρω εγώ, οι υπεύθυνοι εκεί, κάντε παιδιά, αλλά να σας δώσω να καταλάβετε, όταν δεν έχει κόσμο, να τους κάνουμε να χαρούμε, δεν έχω ούτε εγώ όρεξη, ούτε είναι, δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε σοκ, καλύτερα να μην το κάνουμε. Εμείς πάμε εκεί, αυτό το λόγο, όχι μόνο για τα λεφτά πήγαμε, πήραμε τα λεφτά και φύγαμε, το κάνουμε πιο πολύ για να διασκεδάσουμε τον κόσμο, να κάνουμε τον κόσμο να χαρεί. Και από εκεί και πέρα, επειδή πηγαίνουμε καμία φορά και πιτσιρικάδες, όποιοι δεν ξέρουν πώς και τι και μα μου, μακάρι να τους κάνουμε να μάθουν πώς να ξεκινήσουν, τι να κάνουν, να τους δώσουμε κανένα μάθημα. Αλλά πιο πολύ πάμε να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Εγώ βέβαια πάνω στο live sex show, πάνω στο show, μιλάω και συζητάω και με τους πελάτες εκεί. Τους δείχνεις κιόλας, δεν τους ανεβάσεις και σκηνή? Ναι, είχα ανεβάσει, ναι, αλήθεια, είχα ανεβάσει δύο φορές, είχα ανεβάσει δύο παιδιά. Ήταν το ένα, βασικά ένα είχα ανεβάσει, τον άλλον ανέβηκε μόνος του. Ήταν η πρώτη φάση, δηλαδή όταν ήθελε να ανέβει ένα παιδί, κάναμε το show και είχε ανέβει, ξέρω εγώ, λέει να ανέβω, λέω βέβαια ανέβα. Και το παλικάρι νομίζω ότι τα κάνει τίποτα, ξέρω εγώ, τα ξεκινήσει και αυτός με την γυναίκα να κάνουμε κανένα τρίο. Και μου λέει τι να κάνω, του λέω βγάλε τη ζώνη ρε αγόρι μου, βγάλε τη ζώνη.
βγάζει αυτός χαρούμενος στη ζώνη. Μου λέει τώρα, του λέω, κατέβασε το παντελόνι, κατεβάζει και το παντελόνι. Μου λέει τώρα, του λέω, πιάσε τώρα την κολόνα. Πιάνει την κολόνα, πάω εγώ από πίσω τώρα, να το πιάνω από τη μέση. Ούπα ρε φίλε, ούπα ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε. Και έφυγε τρέχοντας. Η δεύτερη φορά ήταν όταν ήταν ένα παλικαράκι και το έβλεπα ότι χαιρότανε πάρα πολύ. Ήταν πολύ χαρούμενος, πολύ χαρούμενος και χαιρότανε πάρα πολύ. Και κάναμε ένα show, αυτό που είναι, εγώ έβγαινα σαν το χάρο. Ξέρεις, σαν το χάρο έβγαινα και είναι έβγαινε σαν άγγελο με φτερά, με τα πάντα και εγώ είχα ένα φανάρι. Ένα φανάρι είχα μέσα με κύρι, με τα πάντα αναμένο. Και λέω τώρα τι να το κάνω το παλικάρι, άντε να το ανεβάσω έτσι, το βλέπω ότι χαιρόταν πάρα πολύ. Έλα λίγο δίπλα μου εδώ και το είχα βάλει ακριβώς εκεί που ήμασταν να πούμε. Του λέω κράτα τώρα το φανάρι. Και είχε κρατήσει το φανάρι, κράτα εκεί και κράτα και το φανάρι. Μέχρι τέλος το σώμα, κράτα και το φανάρι δίπλα μας. Καλός βοηθός. Ναι, έκανε guest. Να τον παίρνει σαν σόου. Ναι, ήταν εντάξει, είχε χαρεί πάρα πολύ το παιδί. Ήταν καλό παιδάκι, αφού φαίνεται ότι ήταν καλό παιδάκι. Σας έχει συμβεί κάποιο ευτράπελο έτσι σε σόου που να σας έχει αναγκάσει να το διακόψετε? Α, ναι, μου έχει συμβεί σε μένα δύο-τρεις φορές βασικά. Μία φορά είχα πάτη κράμπα στην πίστα. Έπατα κράμπα, ναι, ήταν πολύ, δηλαδή πολύ πόνο. Είχα πάτη κράμπα και έπρεπε να σταματήσω και ήταν άλλες τρεις φορές. Εντάξει, παιδιά, είμαστε εμείς, εντάξει, δουλεύουμε, κάνουμε ερωτικές ταινίες και τέτοια, δεν είμαστε πάντα σηκωμένοι και τέτοιο. Η μία φορά ήταν όταν άρχισε... Άνθρωποι είμαστε. Ναι, άνθρωποι είμαστε και εμείς, δεν είμαστε όπως... Ρομπότ. Πατάς το κουμπί και είσαι πάντα σηκωμένος. Πριν άλλα μου λέγες. Όχι, όχι παιδιά, ας πούμε την αλήθεια για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είμαστε, ξέρω εγώ, είμαστε εμείς απλοί άνθρωποι όπως είστε όλοι. Απλώς, εντάξει, κάνουμε αυτή τη δουλειά. Τίποτα άλλο. Δεν είμαστε τίποτα παραπάνω από σένα, από την κοπέλα εδώ που είναι, από τους άλλους που μας ακούνε, δεν είμαστε τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, είμαστε και εμείς normal παιδιά, όποιοι έχουμε επιλέξει αυτή τη δουλειά. Είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον DJ, είχε να πετάει κάτι ατάκες και με πιάνει γέλιο εκείνη τη στιγμή. Ο DJ πρέπει να έχετε καλές επαφές. Ναι. Αν δεν είναι ο DJ, το show δεν βγαίνει πολύ. Δηλαδή, 50% εξαρτάται από τον DJ. Από τις ατάκες που πετάει ο DJ και εμένα εκείνη τη στιγμή με πιάσανε γέλια. Στην αρχή νομίζω ήταν. Έπρεπε να περιμένουμε 20 λεπτά πριν το show, δηλαδή το έχουμε βάλει τα ρούχα και τα πάντα. Και ο DJ απλώς κάτι δεν του άρεσε, δεν ξέρω τέω εμένα τι έγινε ακριβώς. Αλλά 20 λεπτά που έπρεπε να περιμένουμε. Συνέχεια κοπέλα και μας είπε ότι είμαστε κάτω. Αλλά εντάξει, τώρα είμαστε μια χαρά από τόσα χρόνια. Εντάξει, σας έχουν μάθει φαντάζομαι κιόλας. Όχι, εντάξει, είμαστε πλέον κομπλέ είμαστε. Είμαστε τόσα χρόνια, εντάξει, έχουμε μια χαρά είμαστε. Και θέλουμε τώρα να μας απαντήσεις ή να εδώ μας ρωτάνε από το chat, πού σου αρέσει να τελειώνει ο άντρας? Πού μου αρέσει? Μου αρέσει στα πόδια μου αρέσει. Ναι, στα πόδια, ναι, και στο στήθος. Αυτά είναι τα δύο σημεία που τρελαίνομαι. Ωραία. Λοιπόν, μία άλλη ερώτηση. Σας έχουν κάνει καμία πρόταση για το εξωτερικό? Βασικά, να μας έχουν κάνει κάτι σοβαρό, όχι. Μας έχουν κάνει 2-3 φορές, αλλά μέχρι τώρα τίποτα σοβαρό. Αλλά βασικά θα το θέλουμε και πάρα πολύ και εμείς. Είχαμε συζητήσει 1-2 φορές, αλλά τίποτα σοβαρό μέχρι τώρα, μέχρι τη στιγμή. Οπότε ελπίζουμε να σας δούμε και στο εξωτερικό. Και εμείς το ίδιο. Μακάρι να. Έχετε σκοπό να γυρίσετε μια ταινία μόνοι σας? Βασικά, ήδη έχει γίνει αυτό. Θα σας εξηγήσω τώρα τι έχει γίνει. Δηλαδή είχαμε πάει αυτό που είναι το 27ο ερασιτεχνικό που είναι η Παρτούζα της Σάνης. Βασικά είχαμε πάει μια βραδιά, είχαμε βγει εγώ, Ινα και η Σάνη, είχαμε βγει. Ήπιαμε λίγο παραπάνω και είπαμε να πάμε σε κανένα ξενοδοχείο να περάσουμε καλά, όπως καταλαβαίνετε. Και εκείνη τη στιγμή είχα κάμερα εγώ μαζί μου. Τις κουβαλάς μαζί. Όχι, απλώς είχε τύχει να πούμε να είναι στο αμάξι μου, επειδή είχαμε πάει διακοπές πριν από αυτό με την Ινα, είχαμε πάει διακοπές και τύχει να ήταν ακόμα στο αμάξι. Εκείνη την ώρα τράβαγα εγώ. Ξέρεις ότι κάναμε εκεί αμάξι, το πάρτι μας. Και την επόμενη μέρα με είχε φωνάξει ο κύριος Σερινάκης, με είχε φωνάξει στο γραφείο για κάτι πληρωμές νομίζω. Είχα πάει εκεί και εντάξει, είχαμε ανοίξει τη συζήτηση και το περίμενε. Λέω, έχω κάτι στο αμάξι να σου δείξω απλώς, το λέω. Και το δείχνω το έργο και όπως κατώ δεν λέω, το αγοράζω.
Του λέω, ορίστε. Μου λέει, πόσα θέλεις για να το αγοράσω. Πλάκα μου κάνεις, του λέω. Όχι, θα το βγάλω σαν αριστεχνικό επειδή μου αρέσει πώς έχει γίνει, γιατί έχει βγει αληθινό, δηλαδή και φαίνεται ότι δεν είναι. Ήτανε, όχι να βγει, ήτανε αληθινό. Ναι, επειδή εντάξει, βλέπει ότι εντάξει, εγώ κρατούσα την κάμερα, δεν υπήρχε κάποιος άλλος κάμερα και μπορείς να. Δεν σου λέει κανείς τι να κάνεις, πώς να κάνεις, πώς να κάτσεις, τι στάση, ξέρεις τα πάντα. Ξέρεις, επειδή όταν κάνεις ένα κανονικό έργο, εγώ ένας ο κάμερα μας λέει γύρνα λίγο έτσι, ο άλλος λέει γύρνα λίγο αλλιώς, ο τρίτος γύρνα λίγο αλλιώς και είσαι κάτι σε μια φάση λίγο σαν φίδι. Σταυρωμένος. Ακριβώς, σταυρωμένος και, και τώρα λέει ντόσε. Τι ντόσε να πούμε, εγώ έχω χάσει να πούμε σαν γιόγκα και να τόσο τώρα να σκέφτομαι τι πώς να κάτω με όρτιο, να κρατηθώ όρτιο στα πόδια μου ή να κρατηθώ όρτιο το εργαλείο. Τέσπα, αλλά και εντάξει, το αγόρασε εκείνη τη στιγμή, οπότε έχει γίνει ήδη αυτό. Οπότε έχει ξεκινήσει και σκηνοθέτης τώρα. Ετοιμάζει. Δεν πιστεύω να είμαι πολύ καλός, αλλά τελικά καλά βγήκε. Καλό βγήκε. Πρωταγωνιστής, δηλαδή παραμένει. Ναι, προτιμώ. Λοιπόν, ρωτάνε επίσης από το chat αν κάποια στιγμή στο μέλλον τα παιδιά σας έλεγαν ότι θα ήθελαν να ασχοληθούν με το επάγγελμά σας. Τι είναι αυτό που θα τους λέγατε? Αν θέλεις αλήθεια να το κάνεις, μπορείς να το κάνεις. Εγώ είμαι μαζί σου. Ναι, ακριβώς, δηλαδή θα τους υποστηρίξουμε. Επειδή εντάξει, το κάνουμε εμείς, το καταλαβαίνουμε πώς είναι αλλιώς όταν κάποιος δεν έχει κάνει αυτό το επάγγελμα και δεν ξέρει πώς είναι και τι είναι. Αλλιώς είμαστε και εμείς λίγο πάλι, θα το ξαναπώ για τρίτη φορά μάλλον, open mind και καταλαβαίνουμε και τα υποστηρίζουμε τα παιδιά αρκεί να είναι ευτυχισμένοι. Να μην το κάνουν, ξέρω εγώ, επειδή κάποιος του αναγκάζει. Ή επειδή το κάνατε εσείς. Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή να το θέλουν μόνοι τους και να είναι ευτυχισμένοι με τη δουλειά που κάνουν, να είναι ευχαριστημένοι. Μόνο τότε. Ίνα, αν σου ζήταγε κάποιος από το Facebook ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο να βγείτε φιλικά για ένα ποτό, τι θα του απάντηγες? Κοίτα, εγώ δεν βγαίνουμε άγνωστος. Ναι, καταλαβαίνω, θέλουν να με γνωρίζουν, αλλά απλώς αν τύχει κάπως να δω κάποιον, μπορούμε να τα πούμε στα γρήγορα, αλλά να πάω να πίνω καφέ, ποτό, ό,τι και να είναι, με Αύγουστο δεν μπορώ να πω. Εγώ μπορώ να σου κάνω και σε εσένα, εσύ με κάποιος άγνωστος, επειδή άμα σε πάρει κανένα τηλέφωνο και να σου πει, χωρίς το ξέρεις ποιος είναι, τι μπορεί να σου κάνει, τι έχει στο μυαλό, δεν μπορείς να βγεις έτσι. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω μαζί του, ότι θέλω να γνωρίζω έναν άνθρωπο για να πάω μαζί του για ποτό, για καφέ, για οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να ξέρεις ο άλλος τι είναι και πώς είναι, μπορεί να βγει Jason Voorhees να μου, καταλαβαίνεις. Καλά, σίγουρα. Εσύ τι, θα πήγαινε με μια άγνωστη? Αυτό σίγουρα. Άντρες, γυναίκες δεν έχει πρόβλημα. Υπάρχει διαφορά με τον άντρα και με την γυναίκα. Η γυναίκα είναι διαφορετικά. Εγώ σαν άντρας τι να μου κάνει? Τίποτα. Δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Ενώ όταν είσαι γυναίκα είναι πιο... Είναι πιο εύκολο να αμυνθείς εσύ, αυτό εννοείς. Ακριβώς. Εντάξει. Μαζί θα πηγαίνατε με κάποιον αγνωστό για καφέ ή ποτό? Ναι. Και αν είμαστε ελεύθεροι. Ωραία, βρήκαμε παιδιά λοιπόν τη μέση λύση. Όποιος θέλει να βγει μαζί τους, θα πρέπει να είναι και δύο πακέτο. Απλώς να έχουμε. Πάμε πακέτο, όπως είπες. Απλώς να έχουμε ελεύθερο χρόνο. Επειδή εντάξει, έχουμε τρεξίματα όπως είδατε και εσείς μέχρι να έρθουμε να κανονίσουμε. Είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, και ρωτάνε επίσης από το chat πώς αισθάνεσαι, Ίνα, που ο Θεό γυρίζει ταινίες και πηγαίνει και με άλλες γυναίκες? Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλήθεια σας λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Στην αρχή ναι, ζήλεψα λίγο, αλλά εντάξει, δουλειά είναι. Το ξέρω ότι όχι δεν νιώθει τίποτα, απλώς... Ερωτικά. Ερωτικά και το ξέρω πολύ καλά ότι με αγαπάει και με αγαπάει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, καμία πρόβλημα δεν έχω. Δεν ξέρω, αφού τώρα την τελευταία αρχίζεις και με σπόρνεις και εσύ να πάω και όλες και την ξέρω. Ναι. Και λες και στην άλλη και την κοπέλα. Δεν σου... να σου πω, δεν πάμε εδώ, δεν θέλεις λίγο τον Θεό και με σπρώχνει προς την κοπέλα και βλέπει. Δεν θέλεις να το φιλήσεις λίγο? Αγόρι μου, τέτοια γυναίκα να φάρεις, πίστεψε με. Ναι. Πίστεψε με. Λοιπόν, το chat συνεχίζει και ρωτάει και θα πάω στην τελευταία ερώτηση. Αν αγαπάς πραγματικά τον Θεό ή αν απλώς τον θες? Τον αγαπάω πραγματικά, αυτό είναι σίγουρο.
και το τέλειο και τον αγαπάω και ό,τι και να είναι τόσα χρόνια είμαστε μαζί. Δεν νομίζω να έχει άλλος. Απλώς τον αγαπάω. Λοιπόν, μια άλλη ερώτηση είναι... Αν θα βρίσκατε μια άλλη δουλειά με τα ίδια χρήματα, θα παρατάγατε τη δουλειά που κάνετε τώρα? Αλήθεια. Εγώ όχι. Εμένα μου αρέσει αυτή τη δουλειά, τι κάνω. Και εγώ όχι, δεν πιστεύω. Και εμένα μου αρέσει, δεν πιστεύω. Εσύ, δηλαδή, εσύ να το σε ρωτήσω. Εμείς περνάμε καλά, παιδιά. Δηλαδή, δεν το κάνουμε απλώς γιατί είναι δουλειά. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Το κάνουμε γιατί και μας αρέσει να το κάνουμε. Σίγουρα σε αυτή τη δουλειά πρέπει να σας αρέσει. Είμαστε ευτυχισμένοι πολύ, είμαστε ευχαριστημένοι πολύ και έχει πλάκα πολύ. Γνωριζόμαστε με πολύ κόσμο και έχει πολύ πλάκα. Δεν είναι κάτι που το κάνεις ζόρικα και ξέρω εγώ δεν θέλεις να το κάνεις. Δηλαδή να πηγαίνεις όπως παλιά, πήγαινα στο βενζινάδικο και με το που ξεκνούσα και λέω πρέπει πάλι να πάω για δουλειά. Και όταν πήγαινα για δουλειά, πότε θα περάσει τώρα το 8ωρο να πάω σπίτι, πότε θα περάσει το 8ωρο να πάω σπίτι. Ενώ τώρα λες, πότε θα ξεκινήσει το 8ωρο. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, δεν είναι 8ωρο. Πότε θα ξεκινήσει η δουλειά σου. Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο το chat για να επανέλθουμε εδώ σε εμάς. Θεωρείτε ότι οι ταινίες και τα sex show δημιουργούν φαντασιώσεις στον κόσμο που τα παρακολουθεί? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Γιατί να σας δώσω να καταλάβεις, ακόμα και εγώ ακόμα μ' αρέσει που τι κάνω και αυτή τη δουλειά, μ' αρέσει να βλέπω διάφορα live sex show, μ' αρέσει να βλέπω διάφορα έργα, μ' αρέσει να βλέπω ενώ τέτοιο είδος έργα, ξέρετε, πόρνο. Ναι, ακόμα κάτι βλέπω. Πρωίνε με το πόρνο. Πίστεψτε με, ξυπνάω και το βλέπω. Εντάξει, έχω όρεξη. Τι να κάνω τώρα. Συνέχεια έχω όρεξη. Καταλαβαίνεις τώρα, πρωί είναι η πιο δύσκολη στιγμή για μένα. Τώρα όταν ξυπνήσω είμαι συνέχεια σηκωμένος. Τώρα κάτι πρέπει να τυπήσει. Όχι, πιστεύω πως βοηθάει στους ανθρώπους και βοηθάει και σε πολλά ζευγάρια. Και να μην κάνουν πως ντρέπονται και να μην ντρέπονται, επειδή εγώ πιστεύω όταν πάνε σπίτι μετά πέρανε πολύ καλύτερα. Από ότι ξέρετε τώρα να κατόμαστε και να δούμε τώρα κανένα σεριάλ και μετά να σκεφτόμαστε για ποιο λόγο να τσακωθούμε. Σας έχει συμβεί ποτέ μέχρι σήμερα να σας αποκαλύψει κάποιος, να έρθει και να σας πει ότι ξέρετε κάτι, είδαμε αυτό το show, είδαμε αυτό που κάνατε και έχουμε φαντασίωση και θέλω να το κάνουμε παρέα? Ναι, μας έχει συμβεί. Δηλαδή, μπορώ να σας δείξω και τώρα και μου το έχουν πει και στο Facebook ότι θέλουν να κάνουν στην αρχή μας λένε για swinger, όπως λέγεται, αυτό λέγεται swinger, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Όταν πηγαίνουν, ξέρω εγώ, δύο ζευγάρια και αλλάζουμε partner. Λοιπόν, στην αρχή μας λέγανε για swinger και καλά να αλλάζουμε partner. Εγώ καταρχήν επειδή ξέρω ότι άλλο άντρα δεν ακουμπάει την είδα, γιατί γυναίκα δεν έχω πρόβλημα, άμα είναι άλλη γυναίκα δεν την αφήνω, δεν. Άμα θέλει να και με τρεις γυναίκες, να λέει δεν έχω πρόβλημα. Και αλλά άλλος... έχει πέσει και ερώτηση αν θα ήταν ο κολλητός σου. Κολλητό... Θα ήθελε να πάει, θα σου ζήταγε ρε παιδί μου να πάει με την Ίνα, τι θα του λέγες? Το κολλητό μου να πάει με την Ίνα. Ναι. Δεν υπάρχει. Κανένας. Δεν αγγίζει. Δεν την αγγίζει κανείς. Απλώς για να κάνουμε με κάποιος άλλος να κάνει την δίπλωμα, αυτός να κάνει με την κουπέλα του και εγώ να κάνω με την κουπέλα μου, δεν έχω πρόβλημα. Έτσι ναι. Δηλαδή να κατόμαστε σε ένα δωμάτιο, σε ένα κρεβατάκι, εγώ με την Νίνα, αυτός με την κοπέλα του και να διασκεδόμαστε. Ναι. Να κάνουν οι γυναίκες μεταξύ τους κάτι, ο κάτι ένας όμως τη γυναίκα τον ακουμπάει. Χωρίς να ακουμπάει. Ναι, γιατί όχι. Τώρα πήγε. Ωραία, φαντάζομαι τώρα. Δηλαδή, εγώ και εσύ. Εμείς οι δύο. Εσύ με την γυναίκα σου, εγώ με την Νίνα. Αρχίζουν να ξεκινάνε λεσβιακό. Τώρα θέλω να το. Ναι, όχι. Να σε ξεκινήσω. Θέλω να το. Συγγνώμη τώρα, μπορεί να μα διακόψουν. Θέλω να το νιώσει έτσι. Απλώ νιώστο. Λοιπόν, ξεκινάνε οι γυναίκε. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Γιατί έχει αρχίσει και το νιώθει. Γιατί αρχίζω και ζεσταίνω. Αν πάει το παιδί. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα. Ξέρεις, αρχίζουν να φιλούνται, γιατί αυτό συμβαίνει, παιδιά, πιστέψτε με, συμβαίνει συνέχεια. Απλώς, πολλοί δεν το ξέρουν, αλλά εγώ επειδή είμαι πλέον... Δεν το λένε. Δεν το λένε, ακριβώς, δεν το λένε. Συμβαίνει παντού. Ξεκινάνε, φιλούνται οι γυναίκες, έτσι αρχίζουν τώρα, γλύφονται, αγκαλιάζουν το ένα το άλλο και μετά μπαίνουμε και εμείς, εσύ με τη δικιά σου, εγώ με τη δικιά μου, κανείς δεν ακουμπάει την άλλη, τον ομού την κοπέλα. Εσύ πάντα με την κάμερα, πάντα λεφτά. Εσύ πάντα λεφτά ψάχνει. Όχι, εγώ σου είμαι διασκέδαση. Εσύ πάντα λεφτά.
Όχι, αυτό το. Ναι, έτσι ναι, έτσι δεν έχω πρόβλημα. Αλλά άλλο άντρα να ακουμπήσει την Ίνα. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Να πω δεν δύσκολο, όχι, δεν πολύ. Ζηλεύει. Όχι μόνο ζηλεύω, την αγαπάω τόσο πολύ. Καταρχήν τη ζηλεύω. Την αγαπάω. Αλλά μέχρι... Δηλαδή, εγώ τη αγαπάω, αν συμφωνώ σε άλλες γυναίκες. Αλλά μέχρι τώρα δεν μου έχει δώσει δικαίωμα για να ζηλέψω. Δεν μου έχει δώσει δικαίωμα μέχρι τώρα. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί, δεν μου έχει δώσει δικαίωμα να τη ζηλέψω. Απλώς την αγαπάω τόσο πολύ που δεν. Δεν θα το άντεχες. Δηλαδή, εγώ αν σε αφήνω σε άλλες γυναίκες, δεν σ' αγαπάω. Α, τώρα δεν λες, εσύ δεν θα πας με άλλους άντρες. Αυτό δεν θα μου πεις. Νομίζω ότι βάλαμε φωτιά. Θα τα βγάζουμε όλα στον αέρα. Να. Νομίζω ότι βάλαμε φωτιά. Εγώ λέω να βάλουμε ένα τραγούδι και την απάντηση να τη δούμε, να την ακούσουμε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε και πάλι, eroticradio.gr, και εγώ θα συνεχίσω να σας ρωτάω έτσι περίεργα πραγματάκια. Τη θερμοκρασία έχει ανέβει, να πούμε. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του σεξ σε μια ταινία, σε ένα σοου, σας έχει συμβεί έτσι κάποιο ευτράπελο, κάποιο περίεργο πράγμα με σκοπό να... Κάποιο ατύχημα. Κάποιο ατύχημα, έτσι, και να έχετε διακόψει το γύρισμα. Ναι, όπως είχα πει πριν, μου είχε συμβεί κράμπα. Και εντάξει, αυτό είναι στα, πώς το λένε, στα show. Στα show, ναι. Και, αλλά στο έργο, τώρα δεν ξέρω και πώς να τα εξηγήσω, είναι λίγο δύσκολο. Με απλά λογάκια. Ναι, είχε τύχει πάλι, μου είχε τύχει σε μένα βασικά. Ήμασταν εγώ και έζω και άλλη μια κοπέλα και η κοπέλα πήγα, έπρεπε να κάνει προοπτικό, έπρεπε να κάνει. Και βγήκε λίγο, πώς το λένε, πράγμα. Δεν σημαίνει πράγμα. Δεν είχε τέλος πάντων εγκαινωθεί σωστά το έντερο. Μπράβο, ακριβώς. Και εκείνη την ώρα, δηλαδή, βασικά την έφαγε πιο πολύ ο Κέζος. Ήταν σε αυτό, ναι. Αλλά τέλος πάντων μου έχει συμβεί αυτό. Και είχαμε διακόψει επειδή δεν. Την άλλη φορά που έπρεπε να διακόψουμε ήταν επειδή πάλι είχε έρθει η αστυνομία. Αυτή η αστυνομία σε κυνηγάει να σε βάλει φυλακή, μου φαίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται στη συνέχεια. Μάλλον θέλει να γυρίσει ταινία. Μάλλον. Νούμερο 2. Δεν ξέρω τα παιδιά, αλλά πάλι δεύτερη φορά είχε έρθει η αστυνομία και έπρεπε να διακόψουμε. Αλλιώς άλλη φορά οι αντιοκουπές. Α, ναι, καμία φορά έτσι για να ξεκουραστούμε λιγάκι. Επειδή εντάξει, δεν γίνεται τώρα να κουνιέσαι εκεί ώρες. 5 ώρες, ναι. Κάτι άλλο. Λοιπόν. Πολλά. Πολλά, πολλά. Εδώ μπορούμε να σε κρατάμε μέχρι το πρωί, αλλά δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο σχετικά με τα προφυλακτικά. Η αγορά του πορνό γενικότερα επιτρέπει τη χρήση τους στα γυρίσματα των ταινιών και των σοου. Ναι, λοιπόν... Δεν βάζουμε, επειδή είμαστε ζευγάρι και κάνουμε εξετάσεις συνέχεια. Και ξέρω με ποιος έχει πάει ο Τέο και εγώ σαν γυναίκα που έχω πάει. Στο show όχι, αλλά στις ταινίες, πες. Λοιπόν, στα έργα θα σας εξηγήσω κάτι πράγματα για να ξέρετε και εσείς. Βασικά, επιτρέπει παντού για να χρησιμοποιείτε προφυλακτικό, απλώς δεν φαίνεται ωραία. Δεν φαίνεται τόσο αισθησιακό όσο χωρίς το προφυλακτικό. Και πιστεύω ότι όλοι οι άντρες ξέρουν ότι όταν κάνουν σεξ με προφυλακτικό, δεν αισθάνεσαι το ίδιο όταν είσαι χωρίς προφυλακτικό. Κάτι χάνεις. Όχι μόνο κάτι, είναι σαν να έχεις πάρει παγωτό και να το γλύφεις με το, πώς το λένε, με το περιτύλιγμα. Με το είναι μπράβο, ακριβώς. Αισθάνεσαι τίποτα, δεν αισθάνεσαι. Δεν νομίζω. Χαμένο το παγωτό. Ναι, επιτρέπει. Το παγωτό και δεν έχεις φάει τίποτα, βλέπω. Ακριβώς. Αυτά τα παγωτά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι, ναι, επιτρέπεται παντού. Απλώς δεν το κάνουν τώρα, επειδή κάνουμε εξετάσεις πριν τα έργα. Ακριβώς μία μέρα πριν το έργο κάνουμε εξετάσεις αίματος και άλλες εξετάσεις, οποίες πρέπει οπωσδήποτε να τις κάνουμε. Την επόμενη μέρα βγαίνουν τις εξετάσεις και όποιος είναι ok, κάνει έργο, μπαίνει. Όποιος βγει, ξέρω εγώ, ότι και έχει... Και παραμικρό να έχετε κάνει. Ναι, εφόσον θεραπευτή μόνο μπορεί να συμμετάσχει σε μπράβο, στο δηλαδή, έργο. Μπράβο, μέχρι και μικητίες να έχει, mm-hmm. η κοπέλα ή ο άντρας δεν κάνει έργο. Δηλαδή το παραμικρό mm-hmm. που δείξει, ξέρω εγώ, ότι έχει όχι αρρώστια σοβαρή, mm-hmm. μέχρι το παραμικρό. Το παραμικρό δηλαδή, μικρόβιο που είναι ακυρώνει. Εύκολο να κολλήσει οποιοδήποτε. Μπράβο, ακυρώνει ο ηθοποιός. Ακυρώνεται.
Όσκαρ, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν βιομηχανίες πορνό? Στο εξωτερικό υπάρχουν. Στην Ελλάδα υπάρχουν. Υπάρχουν τα AVN στο εξωτερικό. Α, κάτι αντίστοιχο. Κατάλαβα, κατάλαβα. Μακάρι να υπήρχε. Ναι, μακάρι. Ο erotic-radio.gr λοιπόν. Πάτε μάση τα βραβεία. Μακάρι. Αυτό είναι μεταξύ τάξη. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο και κάτι που θα ήθελα και εσύ, εάν υπήρχε δηλαδή. Ποιος νομίζετε ότι θα το έπαιρνε στην Ελλάδα? Αυτό τώρα καλή ερώτηση. Εγώ νομίζω η Τζούλια Ξεντράτο σίγουρα. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Όχι, η Τζούλια ήταν παλιά. Έχει κάνει παλιά, ναι. Για παλιά, τώρα δεν ξέρω. Ναι, εσείς θα μου απαντήσετε τώρα, για να σας δω. Εμείς θα βάλουμε ένα ερωτηματολόγιο στο site, στο eroticradio.gr, όσοι θέλουν να συμμετέχουν και την απάντηση θα τη δούμε από τους ακροατές μας. Και θα σας την ανακοινώσουμε και θα σας δώσουμε και το βραβείο. Πάρα πολύ. Ναι, καλή, ναι, καλή ιδέα, παιδιά. Αυτό θέλω να μάθω και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Ποιος θα ήταν? Όσοι θέλουν να συμμετέχουν, θα το ανακοινώσουμε στην πορεία. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Ζαφίρης θα πάρει στους άντρες. Θα πάρει ο Ζαφίρης και ο Κέρδο. Αυτό θα το δούμε. Κάτσε να δούμε τι θα πει το κοινό. Άντε να δούμε. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Έχετε κάποια σχέδια για το μέλλον? Θα θέλατε στο μέλλον να ασχοληθείτε με κάτι άλλο? Κάτι άλλο. Εγώ είπα μέχρι τώρα. Τώρα είμαι εντάξει. Μήπως μετά μπορεί κάτι άλλο, αλλά δεν μου έρχεται στη μυαλό τι. Θα θέλατε να κάνετε κάτι δικό σας? Αυτό είναι σίγουρο, ναι. Βασικά αυτό, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό, ναι. Να μαζέψουμε λεφτά, συγγνώμη. Να μαζέψουμε λεφτά και να κάνουμε κάτι δικό μας. Αυτό ακριβώς. Εδώ ξεκίνησες να μιλάς εσύ και τώρα δεν μιλάς καθόλου. Έχει πάρει ένα το λόγο. Πήρε τώρα φορά. Πήρε φορά. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε και ένα μήνυμα για τους θαυμαστές του eroticradio.gr που θα δώσετε έτσι για το τέλος της εκπομπής. Ξεκίνησε εσύ. Ένα μήνυμα να σας δώσω. Τώρα δεν ξέρω και πώς θα το πω. Παιδιά. Θέλω να προσπαθήσετε να κάνετε ό,τι έχετε στο μυαλό σας, ό,τι σκέφτεστε να το κάνετε, να μην ντρέπεστε δηλαδή. Εάν έχετε να κάνετε κάτι στο κρεβάτι, στο μυαλό σας, να το κάνετε. Πρέπει να είστε open mind και πάντα να δοκιμάζετε καινούρια πράγματα. Οπότε να μπορείτε να ευχαριστείτε πολύ στο τομέα το σεξ. Αυτό θα σας έλεγα στους όλους. Θα κάνετε ό,τι θέλετε, ό,τι είναι στη καρδιά σας. Ό,τι σας αρέσει. Και ό,τι νιώθετε. Μπράβο. Περάστε καλά λοιπόν, κάνοντας σεξ, πολύ, όλο και περισσότερο. Πολύ, 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 πολύ. Πολύ σεξ. Κάντε το όπως το είπες, Θεό. Όσο πιο πολύ, τόσο πιο πολύ. Όσο πιο πολύ. Όσο πιο πολύ, τόσο πιο πολύ. Όσο πιο πολύ το κάνεις, όσο πιο πολύ το θέλεις. Και κοντά μας σήμερα είχαμε την Νίνα και τον Θεό. Και την Νίνα. Λοιπόν, τα είπαν όλα. Νομίζω ότι δεν μας τα έχουν πει όλα. Θα τα πούνε όμως στην πορεία. Έχουν ακόμα να κάνουν νομίζω πολλά πράγματα. Εγώ επειδή σήμερα είχαμε τις κοπέλες, θα σε φωνάξω σε μια άλλη εκπομπή μαζί με τον Γκένζο να τα πούμε μεταξύ μας. Κανένα προβληματάκι. Εμείς είμαστε πάντα μέσα. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Γκένζο με την Κέλλη θα είναι κοντά μας 3 Τρίτου. Να μας αποκαλύψουν για αυτή τα δικά τους μυστικά. Και μετά και τις δικές τους αποκαλύψεις. Εννοείται. Θα σας περιμένουμε εδώ μαζί για αντρικές αποκαλύψεις. Εδώ θα είμαστε. Και εμείς εδώ θα είμαστε λοιπόν και θα έχουμε και πιο πικάντικες ερωτήσεις. Εδώ είναι η αρχή. Αμάν. Και μην ξεχνάμε για τα βραβεία, έτσι. Τα βραβεία οργανώνονται. Λοιπόν, γι' αυτό. Οπότε βάλε τα γνωστά σου να. Να το κερδίσεις. Είσαι και ο πρώτος, κάτι θα κάνουμε. Φακελάκια παίρνετε. Από κάτω. Μετά θα τα βρούμε απ' έξω. Μην ανησυχείς. Ωραία, εντάξει, επειδή αρχίζω και αγχώνουμε. Είναι όλοι καλοί. Θα περάσεις δοκιμασίες, δεν θα είναι έτσι απλά. Θα δούμε. Γιατί εντάξει, όλοι οι παίχτες καλοί είναι. Όλοι οι παίχτες καλοί είναι. Όλοι θα κριθούν στο τέλος του αγώνα. Να δούμε. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και στην Νίνα και στον Θεό. Και εμείς πάρα πολύ. Και όλους. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας. Την επόμενη Κυριακή που θα έχουμε μαζί μας τη Βερόνικα, τη γνωστή ως Miss Vanity. Ένα κορίτσι που τα κάνει όλα. Extreme show woman. Τα κάνει όλα, ναι. Για να δούμε. Πρόσεξε, όλα τα κάνει. Όλα. Extreme show woman. Fire shows. Kinky shows. Θες να είσαι και εσύ εδώ. Βερόνικα Σκάνταλ.
Πρόσεξε τι θα πει. Όχι, όχι, θα κάσω στο σπίτι. Νομίζω ότι. Πάλι παντόφλα τα πάω. Νομίζω ότι μπορεί να έρθει αρκεί να πάρει και την Νίνα μαζί σου. Άμα πει. Μην με κοιτά καθόλου. Όχι, είπαμε. Άρα, την επόμενη Κυριακή. Την επόμενη Κυριακή, λοιπόν, Κωνσταντίνε Μπέστ, θα είμαστε πάλι δυο μας. Αλλά δεν θα είμαστε δυο μας. Κοντά μας θα έχουμε, είπαμε, και την Βερόνικα. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Για να δούμε, θα έχουμε και τον Τεό και την Νίνα, άραγε. Είδα τι λες εσύ. Τον έχει βάλει στη γωνία. Μη λες άλλα, τον έχει βάλει στη γωνία. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Και θα είμαστε εδώ με πολλές, πολλές, πολλές αποκαλύψεις. Και από εμάς καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ, φιλάκια, bye bye. Καλή συνέχεια.